του Αιγαίου τα blues. Κομματάρα. Να τα παίξει. Να τα παίξει ο Μπίγαλης. Κώστας Μπίγαλης. Δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά, Βασίλη, είναι 1991 ή 2, κάπου εκεί είναι, νομίζω. 91-92. Ήμουνα πιο μικρός από 91-92. Στέλιο. Εγώ δεν υπήρχα τότε. Πού? 91, καλά θυμάμαι. Το 91 πες να μην μου δείτε ιδέα. 91 είχαν γνωρίσει ο μπαμπάς τη μαμά, έτσι. Όχι. Δεν γίνεται. Το 91-92 κάπου εκεί γνωρίστηκαν. Κάπου εκεί γνωρίστηκαν. Και το 93 προέκυψε εγώ. Ο μπαμπάς το χόρευε αυτό τίποτα σε καμιά δίσκο, σε κάποια beach bar. Σίγουρα θα φύγει να το χορεύσει κάποιο. 100%. Μας ακούει ο μπαμπάς τώρα. Ναι. Παόξες ο μπαμπάς, είπαμε, έτσι. Θα μου πεις, εντάξει, αν είσαι και εσύ παόξες, παόξες θα είναι. Ναι, το πιο πιθανό είναι. Καλά, μην το λέει, το πιο πιθανό είναι. Λοιπόν, να στείλουμε πόσο είναι τον πατέρα σου. Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης, δηλαδή. Βασικά ακούνε, η μάνα ακούει, απλώς η μάνα δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Απλώς, ας πούμε, ξέρει το αποτέλεσμα. Ο Πάοκ, ας πούμε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο νίκησε. Ο Πάοκ, το επόμενο έχασε. Βλέπει και εσένα πώς ανάλογα τη διάθεση και καταλαβαίνει. Ο μπαμπάς ξέρει τα αποτελέσματα. Ο μπαμπάς, εντάξει, ασχολείται. Ο μπαμπάς θες ήταν με τη Λεμεσό ή με τον Άρη? Δεν τον ρώτησα. Δεν τον ρώτησα. Να βγει ο μπαμπάς να πει. Να βγει να πει. Να βγει. Να βγει. Εγώ πάντως το ήθελα να νικήσει ο Άρης. Εσύ και ο Τρέγιας, νομίζω. Ο Τρέγιας να κερδίσει ο Άρης για να βγαίνει ο πρωταθλητής κατευθείαν στους ομίλους. Βέβαια, αυτό για να βγαίνει ο πρωταθλητής κατευθείαν στους ομίλους, σε ποια θέση πρέπει να πάμε? Έκτη, έβδομη? Πολύ δύσκολο, είναι ως αδύνατον. Όγδοη. Τι βγαίναμε τότε, δεν θυμάμαι πραγματικά. Ούτε εγώ θυμάμαι. Τότε έχουν περάσει χρόνια πολλά. Νομίζω κάτω από τη δέκατη θέση είναι σίγουρα πρέπει να είμαστε. 100%. Είμαστε στην 16η θέση. Τώρα είμαστε 16η. Λέω για να βγαίνει όταν έβγαινε ο πρωταθλητής κατευθείαν στους ομίλους. Ή ένατη ή όγδοη. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάπου εκεί. Αυτό λέει με τίποτα. Τώρα με αυτές τις ομάδες που έχουμε και αυτά, να το ξεχάσουμε. Τώρα είμαστε και στο όριο, γιατί η 15η θέση είναι. Ναι, αυτό τι είναι, για πες μου λίγο πριν μπούμε στα διαδικαστικά. Η 15η θέση είναι. Η χώρα που θα πάρει τη 15η θέση είναι στο όριο. Δηλαδή βγάζει τους δύο πρώτους προκριματικά της Champions League και τους υπόλοιπους Europa. Άμα βγούμε 16. Άμα βγούμε 16, χάνει ο δευτεραθλητής την θέση στο προκριματικά. Δηλαδή, άμα τελείωνε τώρα η σεζόν και ήμασταν 16, τι θα βγάζαμε? Ο δεύτερος δεν θα έβγαινε προκριματικά. Δεν θα παίζει Champions League καν. Δεν θα παίζει, όχι, θα παίζει Europa. Europa, δηλαδή ένας Champions League και τέσσερις Europa. Ναι. Ωρε φίλε. Κακό. Όλοι με τον Άρη είστε. Όλοι με τον Άρη είστε. Δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό σε είπα πριν όταν μπήκαμε, σου λέω μια χθες μαζευτήκαμε όλοι υπόξιδες και λέω πάμε να δούμε μια Γιαννάρα. Ήξερα αυτό ότι 15η Κύπρος, 16η Ελλάδα, δεν ήξερα το τι διακυβεύεται, έτσι. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Προφανώς. Είναι μεγάλο ιδιαίτερα για αυτούς που θέλουν Champions League, έτσι. Λοιπόν... Γιατί άμα θες Champions League πρέπει να βγεις πρωταθλητής. Δεν έχει δεύτερη θέση. Μετά δεν θα έχει. Τελείως. Καλά, αν και νομίζω δύσκολα, δεν ξέρω ποιες κυπριακές ομάδες είναι, δύσκολα θα μας περάσουν, αλλά αν αποκλειστεί ο Άρης. Χτύπα ξύλο, λοιπόν. Μεγαλώνει ακόμη μεγαλύτερη διαφορά, γιατί έχουμε μια διαφορά. 500-600 πόντους, δεν ξέρω αυτό σε τι μεταφράζεται βέβαια, σε πόσες νίκες είναι αυτό. Αν προκριθεί ο Άρης, νομίζω θα πάει μία ή άλλη. Άμα ο Άρης περάσει τη Λεμεσό, νομίζω είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Σε περίπτωση γιατί... που αποκλειστεί όμως, ξεφεύγει η Κύπρος. Ξεφεύγει. Και θα έχει και μία περισσότερη ομάδα η Κύπρος και μία λιγότερη η Ελλάδα. Και αυτό το αντίθετο, ακριβώς. Φυσικά, ψεύδω αποκλειστεί βέβαια. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλινγκ και Στέλιος Παπαντονίου πίσω από τα μικρόφωνα. Ο κύριος Τρέγιας αδιεύει. Ας αδιέψει και ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί. Ναι, πολύ, να ξεκουραστεί. Εμείς δεν κουραζόμαστε, μόνο ο Τρέγιας κουράζεται. Κουράσκεται. Και πώς λέει, με τις σουλίνες που λέει και ο Πελιγιοραπτόπουλος, με τις σουλίνες. Τέλος πάντων, εντάξει, να δει και την οικογένεια και τα παιδιά του, λογικό. Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι, ευτυχώς. Δεν έχουμε ούτε παιδάκια. Από αυτό είμαστε σε πιο ξεκούραστο mood. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Ωραίο ξεκίνημα κάναμε πάντως με Μπίγαλη, έτσι. Ωραία. Θα βάζω έτσι ένα τραγουδάκι, τώρα όσο λείπει ο Τάσος. Το καλοκαιρινό έτσι είναι ωραίο, έτσι σπάει λίγο, έτσι μ' αρέσει. Ωραίο, ωραίο. Θα βάλω ωραία κομματάκια. Έτσι θα ξεκινάμε πάντα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μάζντα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζντα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζντα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζντα Αμανατίδης, το Μάζντα έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310 924 931. Να ευχαριστήσουμε επίσης και την παραδοσιακή ταβέρνα, ψάρο ταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, παναθηναϊκό, όχι γάβρο, συγγνώμη, το κάνουμε λάθος, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Εγώ να προσθέσω, αν έχει και γυαλιστερές, είμαστε κομπλέ, έτσι. Τρελαίνομαι για γυαλιστερές, να το ξέρεις. Ξέρεις είναι γυαλιστερές. Όχι, δεν έχω δοκιμάσει. Θα σου πω τι είναι. Περίμενα να ολοκληρώσω τον βασικό υποστηρικτή, την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Η διεύθυνση Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά είναι ακριβώς δίπλα στο ΣΑΡΚ. Το ξέρω το μαγαζί. Το ξέρω το μαγαζί, έχω πάει με τους γονείς μου εκεί. Ναι, αλλά δεν έχω φάει αυτό που μου είπες. Τώρα θα σου πω τι είναι. Να πούμε το ρεζέρβε για να κλείσετε τραπέζι, έτσι. 23 10 4 13 230. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 23 10 4 13 230. Ο χώρος διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις. Για αλυστερές είναι, μην τους κάνω και εγώ τον εξυπνό φαντάρο στις, και θυμόμουν το τραγούδι τώρα από το ένα στο άλλο πάω. Είναι ακριβώς γιατί βγήκε όταν απολύθηκα το 91 αυτό το τραγούδι του Μπίγαλη. Γι' αυτό το θυμάμαι. Τι είναι τα γυαλιστερές? Ούτε εγώ θα το ήξερα. Αλλά ήμουνα στο Βόλο. Φαντάρος. Στο Βόλο, ξέρεις, υπάρχουν τα καλύτερα τσιπουράδικα. Ναι, εγώ τσίπουρο ξέρω. Δεν πίνω, βέβαια, έτσι, να μην λέω ψέματα, δεν θέλω να λέω ψέματα. Ή πια τώρα εκεί, ή πια 2-3-4 να έχω πιει. Και σε κάθε. Είχαμε πάει στη Νέα Ιωνία, που είναι τα καλύτερα τσιπουράδικα. Βέβαια, καλά είναι και στην παραλία του Βόλου, αλλά στη Νέα Ιωνία είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, και σε κάθε τσίπουρο σου έφεραν και διαφορετικό μεζέ. Κάτι πατάτες με μέσα, δεν ξέρω τι είχαν, αμύγδαλα, μπανάνες, δεν ξέρω τι. Κάτι, πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Λοιπόν. Και σε κάποια φάση μου φέρνει αυτό. Είχα και έναν βέβαια φίλο μου, ο οποίος ήταν από τη Νέα Ιωνία, εξής. Τότε ένιωθε αυτός. Ναι, ήξερε. Αυτός έλεγε τον φέρε αυτά, φέρε εκείνα, φέρε εκείνα. Λοιπόν, και σε μια φάση φέρνει έτσι κάτι σαν μύδια είναι τα. Στην ουσία είναι μύδια, αλλά ήταν κίτρινο πορτοκαλί το μέσα. Ναι. Λέω, τι είναι αυτό, ρε εσύ. Περίμενε, μου λέει, πάρε το λεμονάκι, παίρνει το λεμονάκι, το στίβω λίγο από πάνω. Αυτά είναι ζωντανά εκείνη την ώρα. Αλλά μην τρελαίνεσαι, δεν είναι κατσαρίδες. Ναι. Το ρίχνεις λίγο λεμονάκι, με το που πέφτει το λεμόνι πάνω στο μύδι, ας το πω, πεθαίνει. Γράφει κάσα. Με το λεμόνι. Με το λεμόνι. Τα ξέρει ο κύριος Βασίλης απ' έξω. Μπίλι, τα ξέρει. Όχι, δεν το ήξερα. Το λέω έτσι για, για το θεατή. Λοιπόν, παίρνει ένα μαχαιράκι, πήρε ένα μαχαιράκι μάλλον αυτός. Δεν ξέρω, κάπως το ξύσε από το ναι. Και μου το δίνει και λέει ρούφαλ. Το κάνει ένα τέτοιο, φίλε, δεν έχω φάει τέτοιο πράγμα. Ζωή, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και ήπια και τσίπουρο μετά αναγκαστικά. Ναι, και μετά τον είπα, λέω, μάστορα. Πιάσκω μένα. Όχι, λέω, μόνο γυαλιστερές φέρνε. Μόνο γυαλιστερές και έφερνε μόνο γυαλιστερές. Κοίτα, έτσι, οκ. Okay. Αλλά μόλις μου είπε στην αρχή ήταν τι? Ζωντανό. Είναι ζωντανό, έτσι βέβαια. Σφίχτηκα λίγο, έτσι είδα. Ναι. Συγγνώμη, μύδι δεν έχεις δει. Μύδι είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, μύδι, ακούει και ο κόσμος και το μυαλό του ταξιδεύει. Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραία η assist εδώ από τον Βασίλη Καβαδία που ξέχασα να πω ότι είναι στην ηχοληψία σήμερα ο φίλος μας ο Βασίλης. Έδωσε την assist και είπε: Πού είναι ο Τρέγιας να μας πει πώς τρώγεται το μύδι. Μπορεί να κάνει κάποια παρέμβαση. Όχι, να μην κάνει παρέμβαση, να κάτσει εκεί που είναι. Να κάτσει εκεί που είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, αφού κάναμε και το πεντάλεπτο, όχι του Ζάχου Χατζηφωτίου, αλλά τη μαγειρική στην εκπομπή, είπαμε και για τις γυαλιστερές.
μια που διαβάσαμε την παραδοσιακή ψαροταβένα κάρεκλα, σε επαναλαμβάνω, πάμε και στα αθλητικά έτσι σιγά σιγά, γιατί βλέπω 9 και 25 περνάει γρήγορα η ώρα. Λοιπόν, τι είχαμε, εσύ θα μας πεις, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει νομίζω, έχει αρκετή ειδησιογραφία, έτσι, μεταγραφή. Ας ξεκινήσουμε από τότε και μετά, μας γιατί βλέπω ένα πεντάλεπτο, έτσι. Να το πάμε ανάποδα. Ναι, πάμε, εντάξει, δεν πειράζει. Τι θα πει ανάποδα και κανονικά. Εντάξει, γιατί προτεραιότητα έχει ο Άρης τώρα που εντάξει, είχε και το. Εντάξει, τώρα όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, προφανώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι. Έχει την κλήρωση με τον Άγιαξ. Προετοιμάζεται γι' αυτό. Εχθές πήρε και τον αμυντικό χαφ, τον Ιγυριανό, τον Εσίτη. Στο λέω αυτό γιατί χθες πραγματικά έχεις δίκιο, λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού του Άρη όλη μέρα ήταν Άρης και λογικό να είναι, έτσι. Προφανώς, ήταν σε ναι. Και επειδή υπήρχε μεταγραφή, γι' αυτό σου λέω να ξεκινήσεις. Ναι, είναι ένας αμυντικός χαφ ο οποίος έπαιζε στην Γάνθη. Είναι ένα εντός εισαγωγικών, είναι χτισμένος ο τύπος. Δηλαδή, στη Γάνθη, αυτή που έπαιξε φιλικό Άρης νομίζω, Γάνθη έπαιξε ναι, Άρης, legend. Είναι πραγματικά χτισμένος. Άμα δεις φωτογραφίες, ακόμα και η γάμπα του είναι χτισμένη. Δηλαδή, ναι. Τέτοια γάμπα ποδοσφαιριστή, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Πόσο το είναι, τώρα δεν το θυμάμαι. Ναι, δεν εντάξει, θυμάμαι πόσο χρόνο είναι. Τώρα μπορεί να πω χαζομάρα. Καλά, εντάξει, άστο. Είναι ένας αμυντικός χάφ ο οποίος είναι δυνατός, είναι καθαρό εξάρι, είναι κόφτης. Είναι ένας χάφ τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον χρειαζόταν καθώς δεν έχει τον Μαουρίσιο. Αποχώρησε ο Κάνιας και ο Σαχόφ, υπήρχε ένα πρόβλημα στα αμυντικά χαφ και από ό,τι φαίνεται λογικά τα αμυντικά χαφ που θα πορευτεί από εδώ και στο εξής ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για τον πρώτο αγώνα με τον Άγιαξ, εκτιμώ πως θα είναι ο Ελκαντουρί μαζί με τον Εσίτη, τον καινούριο αμυντικό χαφ τον οποίο πήρε, και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες περισσότερο ο Δικέφορος θα κινηθεί για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ. Φυσικά είναι πάντα ανοιχτή και η περίπτωση του Φάμπιο Κονιντράο, αλλά και υπάρχουν και άλλες δύο περιπτώσεις στην λίστα του Μάριο Μπράνκο που εξετάζονται και θα δούμε το τι θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να αποκτηθεί και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής στο αριστερό άκρο της άμυνας, έτσι ώστε να υπάρχει ακόμη ένας μαζί με τον Δελικιανίδη, καθώς ο Βιερίνια αργεί ακόμα να επιστρέψει. Πότε είναι το μάτς? Είναι 6 Αυγούστου το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τρίτη ή Τετάρτη είναι αυτό? Νομίζω τώρα θα συγγελάσω. Θα σου πω. Μία είναι Πέμπτη, 8 άρα Πέμπτη. Τρίτη είναι. Τρίτη. Και ώρα. Πάω Κάγιαξ είναι. Ωραία, εντάξει, βράδυ νομίζω. Ναι, βράδυ. Καλό είναι το γεγονός ότι είναι Τούμπα και μετά Ολλανδία. Το πρώτο είναι. Ενώ τις άλλες δύο φορές ήταν πρώτα στο Άμστερνταμ, έτσι. Ναι, πρώτα στο Άμστερνταμ το πρώτο παιχνίδι και μετά στην Τούμπα. Συνήθως ο ΠΑΟΚ όποτε παίζει πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και δεύτερο στην Τούμπα, συνήθως το χάνει. Αποκλείεται. Οπότε καλύτερα που ήρθε έτσι. Ναι. Αυτό να πούμε, γιατί το θυμάμαι από πέρσι από την ΑΕΚ, πολλοί δεν το ξέρουν. Αν λέμε ο ΠΑΟΚ προκριθεί, παίρνει την θέση του Άγιαξ και είναι του στους ισχυρούς. Είναι στους ισχυρούς. Ναι, το θυμάμαι από την ΑΕΚ πέρσι που είχε γίνει αυτό, που κέρδισε, πια κέρδισε. Τη Celtic ναι. Και μετά πήγε με την... Ναι. Ισχύει αυτό ακόμη και φέτος, έτσι. Ναι. Ωραία. Ο Άγιαξ που λέμε, γιατί όλοι λέμε τώρα μεταξύ Αργιανών και Παξιών, πόσους παίκτες έχασε, τον De Ligt και ποιον ακόμη? Έχασε νομίζω 2-3 ποδοσφαιριστές. Αλλά όπως και να έχει, μόνο που χάνει 2-3 ποδοσφαιριστές, αλλά είναι μια ομάδα η οποία. Βγάζει συνέχεια. Βγάζει παράγει, συνέχεια ποδοσφαιριστές και όπως και να το κάνει με ένα Άγιαξ. Πέρσι ναι. Έφτασε. Για ένα λεπτό έχασε ουσιαστικά την πρόκριση της στον τελικό του Champions League. Δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι. Όχι βέβαια. Όχι, δηλαδή όσο και να χάσει, δηλαδή και άλλο να πουλήσει, πάλι δεν λες ότι είναι εύκολο. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει εύκολο. Εδώ δεν υπάρχει εύκολο. Καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να πει εύκολο παιχνίδι, εκτός αν παίξει με κανένα Λιχνεστάιν, τι να σου πω, με κανένα Λουξεμβούργο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Έτσι το βλέπω εγώ στην Ευρώπη για ελληνική ομάδα. Έτσι, αυτή είναι η απόψη μου. Λοιπόν, έχουμε ακροατή φίλο, χωρίς να ανοίξουμε τις γραμμές. Ωραία. Να τον ακούσουμε το φίλο, το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Μας έψες πολύ λογική. Ναι, όχι, ούτε ένα λεπτό έχει. Εντάξει. 23, 12, 87 και 3 οκτάρια. Θα πω και εγώ το σχολιασμό, αν και τον είπα. Θα τον επαναλάβουμε έτσι κι αλλιώς και κάποια έτσι παραλυπόμενα από χθες για το παιχνίδι του Άρη. Αυτά είναι του ΠΑΟΚ. Έχει τίποτα άλλο? Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μεταγραφές τελείωσε, έκλεισε. Εντάξει. Προς το παρόν είναι αυτό. Είναι η άμεση προτεραιότητα, εφόσον έκλεισε ο χαφ, είναι το αριστερό μπακ. Και μετέπειτα, αν προκύψει κάτι, μια καλή περίπτωση ακόμη ενός ποδοσφαιριστή, είτε είναι αυτός ο αμυντικός χαφ, είτε είναι ένας επιθετικός, τότε θα το εξετάσουν. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή η προτεραιότητα είναι το αριστερό μπακ. Γιατί, οκ,
καλός ο Γιαννούλης, αλλά νομίζω για τα προκριματικά του Champions League θέλησε έναν ποδοσφαιριστή τουλάχιστον ένα επίπεδο κάτω από τον Βιερίνια ή στο ίδιο επίπεδο με τον Βιερίνια. Εντάξει, okay, ο Κοϊντράο νομίζω είναι αυτός ο οποίος προφανώς οι περισσότεροι τον θέλουν να έρθει, γιατί έχει και εμπειρία από Real Madrid και δεν συμμαζεύεται σε υψηλό επίπεδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα δώσει ποιότητα, θα δώσει εμπειρία. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Φυσικά όμως έχει και αυτό τα προσωπικά του θέματα. Προβληματίζεται έντονα για να έρθει, αν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον ανησυχεί το σχολείο των παιδιών του. Να πούμε ότι έχει μια κόρη και έναν γιο και ο ένας του γιος είναι παιδί με ειδικές ανάγκες. Και αυτό είναι που τον προβληματίζει ιδιαίτερα για το κατά πόσο θα μπορέσει να προσαρμοστεί στα δεδομένα που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη και αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές να υποστηρίξουν και να υπάρχει το καλύτερο δυνατό για το παιδί του. Νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς λογικό από ναι. την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ οικονομικά, δεν έχει κάποιο θέμα. Έχει δει κάποια σπίτια όταν είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, αλλά από εκεί και πέρα μένει να δούμε το που θα καταλήξει. Δεν είδα την, να σου πω την αλήθεια, δεν είδα την κυρία Κοεντράο πώς είναι. Ούτε εγώ την είδα, πώς αλλά πρέπει, είναι, να κάνει, πρέπει να κάνει παρέα με την γυναίκα του Βέρμπλουμ. Ναι. Η γυναίκα του. Όχι, εννοώ πώς είναι ωραία, ρε παιδί. Α, δεν την έχω δει. Okay. Όχι, δεν την έχω δει. Αλλά... Τη Βέρμπλουμ. Ναι, τη Βέρμπλουμ, δεν ούτε αυτή την έχω δει. Ξανθιά είναι, αλλά είναι λίγο στενοχωρημένη. Πάντως του Σούγκρεν, να πω την αλήθεια, του Σούγκρεν με απογοήτευσε. Ενώ ο Σούγκρεν είναι παλίκαρος. Δηλαδή, ο Τοξόκη είναι άσχημη κοπέλα, προς Θεού έτσι. Και περιορελέξω σκολοκυθόπιτα λέμε. Αλλά Σουηδέζα και ο Σούγκρεν τέτοιο παλίκαρος, θα περίμενα κάτι καλύτερο να έχει. Τέλος πάντων, κολάσενα δεν είναι πάντως με τίποτα. Καλά, κολάσενα. Ακόμη η μνημονεύομαι και, ακόμη. Η κολάσενα και η γυναίκα του Πρίγιοβιτς. Του Πρίγιοβιτς, δεν την έχω δει τη γυναίκα του Πρίγιοβιτς. Δεν την έχεις δει. Τη γυναίκα του Πρίγιοβιτς. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Θυμάμαι, εντάξει, και στον Άρη γενικά οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών δεν μπορώ να πω ότι έχουν καλό γούστο και στο παρελθόν οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Θα σχολιάσουμε και το χθεσινό παιχνίδι του Άρη, κάποια παραλυπόμενα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τελικά ακόμη περισσότερα εισιτήρια δίνουν οι Κύπροι. Αν θυμάμαι καλά, δίναν στην αρχή 1000 με 1200. Τώρα βλέπω η κυρία Αριάδνη Γενεθλίου. Ωραίο επίθετο αυτό. Είναι, αν κατάλαβα καλά, η εκπρόσωπος τύπου της... Ναι, καλό. Δεν το είδε. Πολύ καλό. Δεν το είδε. Και αυτή χθες, ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο χθες τουλάχιστον 10 φορές, αλλά δεν χωρούσε. Αυτή που έπαιρνε από την Κοσμοτέ. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Η δημοσιογράφος. Η Ξανθιά. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία, φίλε. Ναι, την είδα. Το μάτι. Ναι, πώς τη λένε όμως, να την βρούμε την νεαρά. Πώς τη λένε. Όχι Αλφα Εθνική, όχι Champions League. Δεν είδες. Βασίλη, δεν είδες. Έχασες. Πρέπει να μάθουμε όνομα. Κάποιος που ακούει να μας στείλει όνομα. Inbox, τι σας έχουμε εκεί έξω. Κάντε το ρεπορτάζ. Βοηθήστε. Βοηθήστε την κατάσταση. Φοβερή. Φοβερή. Η κυρία Γενεθλίου, τέλος πάντων το πιάσαμε έτσι λίγο από λάθος πλευρά. Ναι, μίλησε για το χθεσινό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης και τόνισε ότι περιμένουν να εξαντλήσουν τα 1500 εισιτήρια που δόθηκαν στον Άρη. 1500 τελικά, ναι, είναι ύπουλο το αποτέλεσμα, όλα θα κρίνουν. Εντάξει, ξέρεις τι, είναι λίγο, τώρα λίγο θα φάνει το πώς θα το πω. Δηλαδή, εκπρόσωπο τύπου γυναίκα, είναι παιδί μου... Δεν έχουμε. Υπάρχει εκπρόσωπος τύπου γυναίκα. Σε ΠΑΕ στην Ελλάδα δεν νομίζω. Δεν υπάρχει. Σε ερασιτεχνικά σε επίπεδο ερασιτέχνη και δεν σημαίνει ότι υπάρχει. Ευρωπαϊκό μάτς παίζει η Ευρώπη. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι δύσκολο, ναι. Δηλαδή είναι σαν να μιλάς τώρα. Σαν να μιλάς στην καφετέρια, ας πούμε, ή μέσα 10 μαντράχαλοι. Και λες, ας πούμε, αυτό ρε δεν έκανε χθες ο Παντελίδης. Ή εσύ θα πεις, ας πούμε, αυτό ο Λουτσέσκου. Και ξαφνικά πετιέται. Η τύφησε και σε διαφορά. Ναι, και λέει, τι λέτε, ρε, έπρεπε να το βάλει αμυντικό χάβρε τότε. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, προς Θεού, έτσι. Εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει. Ίσα-ίσα και μερικές είναι και πιο φανατικές και από κάποιους άντρες, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ήταν και. Είναι καλούλα η νεαρά αυτή η Γενεθλίου. Τι με στέλνουν εδώ πέρα, ναι, τέλος πάντων μετά θα τα δώσω διάλειμμα. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά θα σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι και εσύ οτιδήποτε άλλο έχεις για ΠΑΟΚ. Το 23-10-287-3-8 θα είναι ανοιχτό, ενεργό για όλους εσάς να ανταλλάξουμε απόψεις και να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου Ζάχος, Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε
παρέα σας. Το 2310287 και 38 ανοιχτό ανά πάσα στιγμή μπορείτε να καλέσετε να ακούσουμε την άποψή σας, το σχόλιο σας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛ Λεμεσού. Κυπελούχος Κύπρου η Λεμεσός, η ΑΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που ακούγαμε δεν είχαμε δει την ομάδα, τουλάχιστον εγώ, και λίγο πολύ και περισσότερος κόσμος του Άρη που δεν ούτε παρακολουθεί νομίζω κανείς ελάχιστη κυπριακό πρωτάθλημα, έτσι. Ή από... μόνο άμα έχει κάνεις ρίζες από εκεί. Αλλά ναι, εντάξει, αυτό καμιά φορά να δεις κανένα μάτσο στοιχηματικά αν έχεις παίξει και αυτό καλά, πάλι δύσκολα. Ναι. Το κυπριακό που μπορείς να το δεις στο πρωτάθλημα. Το έχουμε εμείς σε καμιά πλατφόρμα δύσκολα. Μπορείς κάνει συνδρομητικό. Υπάρχει λες. Δεν το ξέρουμε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πιθανόν. Λοιπόν, δεν είχαμε όμως ούτε. Δεν είχαμε εικόνα. Εικόνα δεν είχαμε και από αυτά που ακούγαμε, εγώ τουλάχιστον περίμενα πολύ καλύτερη την τη συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια, επαναλαμβάνω. Μιλάω, έχω έναν φίλο, ένα συναριανό που είναι Κύπριος το παιδί και είναι Αελεμεσού, αλλά από την Ελλάδα είναι ο Βαλεντίνος, ο Ηλίας. Το είπα τώρα και το όνομά του και τον έστειλα πρωί-πρωί. Πολύ χαμηλό. Του λέω ρε φίλε, περίμενα πολύ καλύτερη την ομάδα σου και μου λέει δεν είναι μεγάλο δυνατότητα τον φέτος η ομάδα σου. Έχω πολύ χαμηλό μπάτζετ, δεν βάζει λεφτά ο πρόεδρος. Πάει ταμπούρι πίσω για το 0 και στην αντεπίθεση ό,τι βγει. Αυτό λίγο πολύ είδαμε και χθες. Τώρα βέβαια το διάβασα Ηλία το μήνυμά σου και στον αέρα. Δεν πειράζει, δεν ξέρετε και τίποτα κρυφό, έτσι. Λοιπόν, αυτό είδαμε και περιμέναμε κάτι καλύτερο τουλάχιστον να δούμε. Περιμέναμε και επιθετικά να δούμε την συγκεκριμένη ομάδα που δεν την είδαμε, δεν φάνηκε. Αν εξαιρέσουμε αυτό το σουτ του. Δεν μπορώ να τον πω αυτό, Καζαριάν. Ναι, Καζαριάν. Ναι, ο οποίος, από ό,τι διάβασα, το έλεγε η εκπρόσωπος τύπου, κυρία Γενεθλίου, δεν το ήξερα αυτό. Είναι μεταγραφή τώρα, τώρα είναι φετινή της. Και αυτός, και αυτό πάλι από χθες, πάλι κάπου το αυτί μου. Έπαιζε στον Ολυμπιακό αυτός, τον έδωσε στην Κέρκυρα, εκτός αν το κατάλαβα λάθος, αυτός ο Καζαριάν, ο οποίος είναι, άμα τον γκουγκλάρεις λίγο, 31 χρονών. Έδειξε ότι το ξέρει το τόπι, η αλήθεια είναι. Η μόνη επιθετική στιγμή που φάνηκε η συγκεκριμένη ομάδα είναι αυτό το σουτ στο 70 και αυτό μάλιστα 5-6 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν πάτησε καν. Αυτός είναι. Γκρεγκόβ Χαζαριάν. Άμα δεις το που έπαιξε, αν έχει παίξει, αν το θυμάμαι καλά, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν πάτησε περιοχή 90 λεπτά η συγκεκριμένη ομάδα. Για δες το λίγο, Στέλιο. Εδώ γράφει ότι ο Ολυμπιακός Πειραιός 2014-2015 και είχε μόνο τρεις συμμετοχές. Τρεις συμμετοχές. Και μετά Κέρκυρα. Και μετά καλά, Κέρκυρα, καλά το άκουσα. Το 2015 και μετά πήγε στη Μαρίτιμο. Ούτε στην Κέρκυρα έπαιξε πολύ. Είχε 8 συμμετοχές, ένα γκολ. Στην Κέρκυρα, έτσι. Ναι, και μετά πήγε στη Μαρίτιμο. Αχα. Όπου εκεί είχε 57 συμμετοχές και 5 γκολ. Εκεί πέρα εντάξει προφανώς και έπαιζε. Αλλά σε Ολυμπιακό και Κέρκυρα δεν καλά έκανε. Δηλαδή η Κέρκυρα χωρίς τώρα το 16 δεν μπορεί να θυμηθεί την κατάσταση ήταν η Κέρκυρα και ούτε μπορούμε να κρίνουμε ένα παίκτη από 20 λεπτά. Αλλά φάνηκε ότι το ξέρει το τοπίο συγκεκριμένο στο μέτρο του αναλογικά πάντα. Δηλαδή η Κέρκυρα καλύτερου παίκτε είχε εκείνη τη χρονιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι για την Κέρκυρα. Η ουσία είναι ότι δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα είναι πραγματικά αυτέ τι δυνατότητέ τη. Σίγουρα χειρότερη δεν μπορεί να είναι στην έδρα τη, έτσι. Ένα 10%, 20% δεν ξέρω και πόσο τοις εκατό περισσότερο μπορεί να δείξει. Αλλά φάνηκε ότι είναι μια ομάδα που είναι του χεριού του Άρη, έτσι. Αυτό φάνηκε τουλάχιστον από το πρώτο παιχνίδι. Ο Άρης, για να ξανακάνουμε έτσι ένα μίνι σχολιασμό, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός για μένα, για τη δική μου για τα δικά μου μάτια, έτσι. Το διάστημα που δεν ήταν καλός, νομίζω, ήταν η αρχή του δευτέρου ημίχρονου μέχρι το 60-60. Ναι, εκεί, δεν ξέρω, κάτι και εμένα δεν μ' άρεσε. Κάτι να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να είναι και 25 Ιουλίου. Καλά, ναι, προφανώς. Βασικά, σε κανένα μάτς δεν μπορεί να είσαι 90 λεπτά καλός. Ελάχιστα μάτς στη χρονιά. Αλλά 25 Ιουλίου, άλλες χρονιές φιλικά παίζαμε. Ναι. Οι ομάδες δηλαδή, αυτή τέτοιο καιρό παίζεις φιλικά. Δεν μπορείς να παίξεις ευρωπαϊκό παιχνίδι. Λοιπόν, να διακόψουμε να ακούσουμε το φίλο. Και εγώ συνεχίζω τη σκέψη μου. Δεν, από εκεί που την παράτησα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα ρε Ζάχο, καλησπέρα παλικάρι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και το παιδί ο Αργύρης, με τι κάνετε. Ο Στέλιος. Έλα Αργύρη. Έλα Αργύρη. Να είναι καλά. Ήθελα να πω ότι για τον κόσμο του Πάγου να ξέρω τα διαρκεία τέλος. Μόνο μείνανε μερικά στη 4 από τους συνδέσμους. Όποιος θέλει να πάει. Αυτό ο Στέλιος που έχω δίπλα μου είναι δημοσιογράφος του Πάγου και έχει και site. Δεν το ξέρω. Βέβαια. Εδώ, ναι, κάνε. Μίσο. Νομίζω Αργιανός ήταν. Όχι, πάω, ξέρω να Αργύρης.
Ναι, έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια. Νομίζω δεν ανακοινώθηκε ακόμα και τυπικά το sold out, αλλά κατά εκεί οδεύει. Μόνο σε συνδέσμους μπορείς να πάρεις πλέον διαρκείας. Εντάξει. Ήταν κάτι αναμενόμενο νομίζω, με βάση το double που πέρσι και πέρσι. Άμα δεν κάναμε sold out με double και με τέτοια, τότε να μην λέγαμε ότι έχουμε μεγάλο λαό. Εγώ θα το έλεγα πάντως, αν δεν έκανε πάρα sold out σαν διαρκείας. Ζάχο, ήθελα να πω κάτι για σας. Σ' ακούω, Αργύρη. Μπορώ να απαντήσω. Μπράβο αυτό τον κόσμο. Τόσες δηλαδή κακουχίες έχει φάει, β' εθνικές. Ναι. Τόσα χρόνια δεν έχει δει τίποτα, δεν έχει πάρει τίτλο. 50 χρόνια. Και μπράβο αυτός ο κόσμος που ήταν και το γέμισε το Χαριλάου. Δηλαδή είναι πιστός στην ομάδα. Εγώ το χάρηκα χθες. Αυτό έχει αξία που λες, γιατί είσαι και ο Πάουξες, έτσι, είναι από αντίπαλο. Είμαι πρόεδρος συνδέσμου χρόνια. Έτσι, έχει μεγαλύτερη αξία αυτό που λες, γιατί πραγματικά ήταν ένα από αυτά που θα ήθελα να σχολιάσω. Εγώ ξέρεις, δεν ξέρω, καλά, τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορεί να μ' άκουγες, λογικό είναι, αλλά για κόσμο, για τέτοια... Α, χρόνια, ελάχιστα. Ναι, όχι, λέω, τα προηγούμενα χρόνια ήμουν σε ραδιόφωνο, δηλαδή ήμουν στο γέλο, παραδείγματος χάρη, τα προηγούμενα ήμουν στα αθλητικά νέα. Πάλι δεν... λίγο σάγω, σέβαζα κάποια φορά. Ωραία, με τιμάει αυτό να με ακούνε άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων. Σ' ακούγαν κι άλλοι, και πέραν και παυσίς τιμά. Βέβαια, και αρκετή πέραν κιόλας. Απλά λέω ότι ήταν ένα σχόλιο αυτό που ήθελα να κάνω, διότι δείχνει πραγματικά ότι ο κόσμος όχι μόνο είναι πιστός, ότι ο Άρης μπορεί, ναι μεν, να μην έκανε καινούριο κόσμο όσο θα θέλαμε, αλλά δεν έχει χάσει κόσμο. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Ναι, γιατί, αυτό γιατί... είναι αλήθεια. Ωραία, ναι, σε ακούμε. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά έχει χάσει πολύ κόσμο στην πιτσιρικαρία. Αυτό είναι δεν κάνει καινούριο. Αυτό είναι δεν κάνει καινούριο. Αυτό είναι σε αυτό που σου είπα. Αλλά να είμαι εγώ τώρα, εγώ να αλλάξω ομάδα πηδική, έστω 30χρονος, 35, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπου και να πάει η ομάδα. Έτσι. Εγώ δηλαδή πάντα σου λέω με τόσες ο Άρης που τι έχει δει ο Άριανος τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει τίποτα. 50 χρόνια δεν υπάρχει. Και το γέμισε αντικειμενικά τώρα. Και γέμισε το γήπεδο. Εγώ δεν ξέρω αν θα το γέμιζω πάνω, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν ξέρω. Αλλά εγώ χθες το χάρηκα. Και στην καρδιά του καλοκαιριού έτσι και δεν παίζαμε και με, ας πούμε, δεν παίζε ο Άρης με τη Μάντσεστερ, έτσι. Δεν ήταν δημοτικό. Ναι, δεν ήταν, εντάξει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει, μπορείς από την άλλη πλευρά να πεις ότι υπάρχει δίψα, γιατί υπάρχουν 8 χρόνια ξηρασίας και πέτρινων χρόνων. Αλλά δεν έπαιζε και με τη Ρεάλ, με την άλλη μεσόπιζε. Και δεν ήταν και εμπορικό μάτς, ναι. Έτσι. Δηλαδή τώρα πάω που θα γεμίσει για πλάκα, που θα το γεμίσει για πλάκα σου με την Τούμπα, και ο Άγιαξ είναι Άγιαξ σου μέρα, παιδί, εντάξει. Βέβαια. Αυτό που λέμε πέρσι έφτασε μία ανάσα από τον τελικό της Champions League. Για ένα λεπτό το έχασες. Για ένα λεπτό. Γιατί ακούω κάτι συνοπαδούς μου, θα περάσουμε εύκολα και είμαστε καλύτερα, παιδιά. Όχι, δεν είναι εύκολα. Ούτε καν. Με την αμυντική Άγιαξ παίζουμε. Μακάρι ο Πάοκ να περάσει να είναι και στους δυνατούς, όπως είπε και το Παλικαράκι, και μετά, αν μπορείς να κάνεις επόμενο βήμα, για τον Πάοκ το επόμενο βήμα είναι αυτό. Βασικά, άμα περάσεις τον Άγιαξ, έχεις ακόμα μία ομάδα να αποκλείσεις και να πας στους ομίλους. Θεωρητικά, αν περάσεις τον Άγιαξ, η επόμενη ομάδα θα είναι πιο χαμηλού επίπεδου από τον Άγιαξ. Ναι, δηλαδή από τον Άγιαξ, θα είναι πάνω κάτω στα μέτρα σου. Προφανώς όλα είναι θεωρητικά, γιατί η καλύτερη ομάδα φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Έτσι, ναι, θεωρητικά. Πάντως δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος με τον Πάχο, με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω από πού με βγαίνει αυτή η αισιοδοξία. Επειδή και το υλικό του Πάχου είναι πολύ καλό, δεν ξέρω, είμαι πολύ αισιόδοξος. Μακάρι ο Πάχο να περάσει. Και να το δούμε επιτέλους και αυτό το συντόνι, είναι ένα πράγμα που δεν το έχουμε δει. Πρέπει να το δούμε και αυτό το συντόνι. Εγώ θα πω ότι αν έχει τύχη, διάβαινε. Αν ο ΠΑΟΚ έχει τύχη στα δύο αυτά παιχνίδια με τον Άγιαξ, θα μπορέσει να αλλά έχει και ένα καλό σύνολο, έτσι. Έχει ένα καλό σύνολο, ΠΑΟΚ. Δεν είναι κανένα σύνολο. Προφανώς και έχει ένα καλό σύνολο. Το γεγονός ότι έκανε double και είναι αίτητος πρωταθλητής δηλώνει πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα όμως μιλάμε για τον Άγιαξ. Με ό,τι συνεπάγεται Άγιαξ, πρωταθλητής Ολλανδίας, ημιτελικό Champions League πέρσι και δεν συμμαζεύεται. Και όταν μιλάμε για τον πρωταθλητή Ολλανδίας και μία από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης που παίζει με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, πρέπει να κρατάς και μια πισινή και θα πρέπει να είσαι λίγο. Και ένα τελευταίο λίγο να ρωτήσω τον Ζάχο. Κλείσε με αυτό, Αργύρη, να σε ακούω. Ναι, με αυτό. Είχες πει εσύ ότι φέτος μεγάλο τέτοιο βλέπω στο μπάσκετ, Ζάχο.
Αυτό είναι, ξέρεις τι, τώρα μας πήρε, θα έκανα και ένα σχολιάκι μικρό, διότι εγώ για την δικιά μου ομάδα, έτσι, γιατί από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα υπάρχει, πήρε ο ΑΣ τα στοιχεία από την ΚΑΕ Άρης, και μου δίνεις τώρα την ασίστ να το πω, πήρε τα στοιχεία και από τη Δευτέρα, εντάξει, ο ποδοσφαιρικός Άρης παίζει, ο εραστέχνης πρέπει να κάνει τη δουλειά του, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση εκτός αν δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ, θα ρωτήσω έξω για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δηλαδή από τη Δευτέρα φτάσαμε Παρασκευή. Ακόμη δεν έχει πάρει χαμπάρι ο ερασιτέχνης. Αν, αν αυτά που λέει ο κύριος Γουλιέλμος είναι αλήθεια ή όχι. Για να το πω έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πέντε μέρες. Ναι, πέντε μέρες. Πήρε τα στοιχεία. Λέει ο άνθρωπος ότι έχει βάλει 2 εκατομμύρια. Ναι. Τι γίνεται. Τα βάλε. Ζάχο, εντάξει, είναι και μπασκετικό ο κόσμο. Πάγουν είναι τόσο μπασκετικό. Αλλά και πολλοί παίκτες γίνανε. Ναι, και πολλοί παίκτες γίναμε και από τον μπάσκετ εμείς. Πολλοί. Και ο Πάοκ έχει, και ο Πάοκ έχει, εντάξει. Όχι σαν τον Άρη, βέβαια έχει. Δηλαδή, ένα λεπτό. Άμα κάνει τώρα, δηλαδή, ο Πάοκ ομάδα στο μπάσκετ να χτυπήσει πρωτάθλημα, δεν θα γεμίσει το γήπεδο. Μην λέμε τώρα, χαζόμαστε. Γεμίζει στο βόλεϊ. Εντάξει. Θα γεμίσει, ναι. Αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρω κανένα. Πολύ λίγοι ελάχιστοι ασχολούνται στον Πάοκ με τον μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ έκανε πολλού ασχολούνται. Είναι ξενέρα. Έχουν κάνει. Ξέρω ότι δεν θα πάει πουθενά. Να είμαστε καλά, Ζάχο. Υγεία να υπάρχει. Να ευχηθώ στον Τρέκ για να περνάει καλά. Να περάσει, να περάσει το καλά. Βλέπω στο τέτοιο. Να δεν περάσει. Τρώει όλο ρετσίνες τέτοια. Τι να κάνω. Είναι ρετσινάκιας. Ρετσινάκιας και φαγανός. Να είμαστε όλοι καλά. Να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Όλο και ο καλύτερος θα το πάρει. Να σε καλά. Πάμε στους επόμενους γιατί γέμιζαν οι γραμμές. Καλησπέρα. Ναι, Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Στέλιος. Το όνομά σου, αν και... Ο Θόδωρος. Έλα, κατάλαβα, πήγα να πω η αλήθεια είναι. Έλα, ρε Θόδωρε. Πάμε στα δικά μας. Για το χθεσινό το μάτς. Να πω το τυπικό, ας πούμε, σαν εμφάνιση τηρουμένων των αναλογιών ήταν καλή, αλλά θα μου πεις, οι Κύπροι πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Αυτοί κατέβηκαν για το 0-0. Καθαρά για το 0-0. Έτσι, φάνηκε. Τώρα, όταν και γκολ, θα ήταν σαν να βρίσκανε πορτοφόλι. Ναι, γιατί ξέρεις τι είπε τώρα ο προπονητής τους, δεν θυμάμαι ο προπονητής τους, λέει, κάπως το είπε τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, ότι μπορούσαμε και κάτι παραπάνω. Τι παραπάνω, ρε φίλε, μπορούσες. Ναι, για το Θεό δηλαδή. Να λέμε, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τα θέλουν και ο τα λένε. Ο Καζαριάν, το θυμηθήκαμε κάπως από την εθνική τώρα τελευταία που χάσαμε 2-3 από την Αρμενία. Ναι, ισχύει, έβαλε και γκολ νομίζω αυτός. Ναι, πριν από αυτό, αν έλεγε Καζαριάν δεν θα σου έλεγε τίποτα. Από αυτό το μάτς. Όχι, εγώ ούτε από αυτό, αν και το είδα το μάτς, ούτε από αυτό το θυμήθηκα. Άκουσα το σχόλιο. Είδα 2-3 κινήσεις που έκανε. Φαίνεται ότι εντάξει, δεν σου είπαμε ότι είναι ο Μέση. Ναι, γιατί ξέρει μπαλίτσα, φαίνεται ο παίκτης. Αυτός είναι μία από τις δύο μεταγραφές που κάνανε και ενσωματώθηκε τώρα δηλαδή. Ναι. Και κάπου στο 63, αν θυμάμαι καλά, και στο 70 έκανε τη φάση αυτή. Έτσι. Στο οποίο φέρνει ευθύνη ο Μπάσα. Ο Μπάσα, είσαι μπράβο σου. Μπράβο. Ναι, την είδα τη φάση δύο φορές από τα highlight. Τον αφήνει ο Μπάσα, ή μπράβο σου. Είναι λόγω κούραση προφανώς. Ναι. Είναι στο 70. Ναι, έπρεπε και ο Μπάσα να βγει νωρίτερα. Και ο Μπάσα έπρεπε να βγει νωρίτερα. Βέβαια, ναι. Κοίτα, για τον Παντελίδη να κάνω μια κριτική. Για το μόνο που έχω μια ένσταση είναι ότι θα μπορούσε να κάνει πιο νωρίς να βάλει τον Μαρτίνες. Έτσι. Τον έβαλε κάπως αργά για να στόχονται κάτι. Βέβαια. Τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα. Τουλάχιστον. Ναι. Τώρα για τα άλλα, είναι η ανεποτελεσματικότητα. Ας πούμε, και η φάση του Ιντέκε στο 5ο λεπτό πιστεύω αυτό είναι λόγω του ότι δεν έχει αγώνες. Του ότι έχει να παίξει ένα χρόνο και το χάνει. Δηλαδή άλλος, αν είχε ρυθμό αγώνων, θα πλάσαρε κανονικά, θα πήγαινε να τους σκοτώσει. Γενικότερα ένα σχόλιο που έκανα χθες είναι ότι αν αυτό το μάτς, και δεν θυμάμαι ποιος μου απάντησε και έχει δίκιο ότι ναι, δεν είναι Οκτώβριο, γιατί το σχόλιο μου ήταν ότι αν αυτό το παιχνίδι το χθεσινό ήταν Οκτώβριο, το μάτς θα ήταν 2-3-0 νομίζω άνετο κιόλας. Αλλά είναι Ιούλιο. Τη φάση που λέει ο Θόδωρος, στο 5 θα το έβαζε μετά τον Οκτώβριο. Ναι. Και εγώ αυτό λέω. Δεν υπήρχε περίπτωση να το βάλει. Και για μένα προσωπικά, τέλη Αυγούστου να παίζαμε, που ξεκινάει το πρωτάθλημα, ας πούμε, θα ήταν πολύ καλύτερες συνθήκες για τον Άρη. Γιατί απλώς τώρα είναι που πρέπει να γίνει η δουλειά. Δηλαδή, έτσι ακριβώς. Πριν κάνανε εν μέρει τη δουλειά, πήραν το 0-0. Πιστεύω βέβαια ότι εντάξει. Είμαστε καλύτερη ομάδα, εντάξει, και ότι
δύσκολα θα κινηθεί ο Θεός και δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα. Μπορεί δύσκολα να πήραν το 0-0, όμως αν ο Άρης βάλει ένα γκολ, οι άλλοι θέλουν να βάλουν δύο. Εμένα αυτή η ομάδα δεν με πείθει ότι μπορεί να βάλει δύο γκολ στον Άρη. Έτσι, και εγώ αυτό το είδα στο σχόλιο μου στο Facebook, ότι πιστεύω θα σκοράρουμε και αν σκοράρουμε να φάμε δύο από αυτή την ομάδα που ήταν στο Γαλλάο, είναι τι να πω, εντάξει, ποδόσφαιρο δεν ήταν πει. Μπορεί να έχουν τύχει, α πούμε, να το βάλουν τύχει. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να αποκλείσουν αυτοί τον Άρη. Εγώ πιστεύω πάνω από ένα γκολ θα βάλει ο Άρης. Έτσι πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω θα σκοράρει. Η περιέργεια η δικιά μου είναι αν ο προπονητής τους θα παίξει το ίδιο. Όχι, το ίδιο θα παίξει. Αυτό είναι και αυτό παράβο άλλη ωραία, γιατί και αυτό ήθελα να το σχολιάσω. Νομίζω, χωρίς να είμαστε προπονητές, έτσι θα το πάει το μάτς και στο δεύτερο παιχνίδι. Να το πάει έτσι θα το πάει. Να παίξει κατοχή ποδόσφαιρο η Λεμεσός και να δώσει χώρο στον Άρη. Δηλαδή, αυτοκτονικό το βλέπω. Αν δεν λιγάκι, ξέρεις, για τον κόλλα. Τώρα, αν θέλει να το πάει πάλι 0-0 για να το πάει στα πέναλτι, τι να πω, δεν ξέρω. Κοίτα. Όχι, θα πάει για σφιχτά πίσω και αν βγάλει γκολ, το ίδιο που έκανε και εδώ πέρα. Την ίδια τακτική. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω. Αυτό λέω, και εγώ αυτό λέω. Εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που το έλεγα πριν να παίξουμε στο Χαριλά, ότι το δεύτερο μάτι στην Κύπρο για μένα είναι πιο εύκολο. Με την έννοια ότι θα παίξει σε ουδέτερο, έτσι. Θα έχουν, από ό,τι άκουσα σήμερα, το γήπεδο της Λάρνακας χωράει 7.400. 7.400. Και ανέχει καμιά άλλους τόσους Κύπριους. Δηλαδή θα είναι η ατμόσφαιρα πολύ απελευθερωμένη. Μόνο η ζέστη θα είναι το θέμα, που το ήξερα, ας πούμε, σαν μειονέκτημα. Και ένα δεύτερο που είπε χθες ο Παντελίδης, στη συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω αν το πιέζε Ζάχο, είπε ότι για το Γιουνές προφανώς δεν τον υπολογίζει και για το δεύτερο μάτς. Ναι. Και αυτοί βέβαια αν έχουν. Και αυτοί βέβαια αν έχουν αυτή την απώλεια, γιατί σήμερα κάνει ο Junior. Α, είναι μεγάλη απώλεια για αυτούς. Ο καλύτερος παίκτης, έτσι. Τεράστια απώλεια για αυτούς. Εγώ προσωπικά σήμερα μπήκα κάποια στιγμή σε κυπριακό site και έλεγε, ας πούμε, ότι το θεωρούν το καλύτερο παίκτη τους για το μάτι το χθεσινό. Ήταν ο καλύτερος. Και λέει, αν δεν παίξει, είναι. Μα ήταν με διαφορά. Από τον δεύτερο ήταν δύο έτη φωτός διαφορά ο καλύτερος παίκτης τους. Εγώ προσωπικά, εντάξει, διακρίνω στον Άρη μια δυστοκία έτσι στο 4 που λέμε. Έτσι, δηλαδή, η Ντέγε πρέπει να πάρει κι άλλα μάτς. Ναι. Θα λείπει ο Γιουνές. Ευελπιστώ στο να είναι πανέτοιμος ο Λάρσον. Εκεί ευελπιστώ. Δηλαδή να μπορεί να βγάλει 90 λεπτά καλά. Έτσι, γιατί χθες τα 30 λεπτά που έπαιξε φαινόταν ότι δεν ήταν, ήταν επηρεασμένος. Σωστό. Και ελπίζω πάλι να μην έχουμε αυτή την ατυχία που πολλές φορές αναφέρομαι. Είμαστε πολύ άτυχη ποδοσφαιρική ομάδα γενικότερα. Και δυστυχώς δικαιώθηκα με τον Άγκο Βιετή που τα λέγαμε και μαζί. Εγώ, φίλε, πραγματικά, γιατί πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν το σχόλιο μου εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσει και λέω, Άγγλος διαιτητής, λέω, και δεν θα δούμε, λέω, αυτό το φουρ-φουρ συνέχεια, θα αφήνει λίγο και το πιο σκληρό παιχνίδι περίμενα και ήταν ένας χειρότερος από Έλληνα, φίλε. Εκνευριστικός ήταν ο διαιτητής. Ναι, αυτό που λέω Στέλιος, εκνευριστικός και για τις δύο ομάδες, έτσι. Και για τις δύο ομάδες ήταν. Οι Άγγλοι μου δείχνουν ότι είναι καλά να σε παίζουν εκτός έδρας και να παίζει τη μικρότερη ομάδα. Ήταν η χαρά του φιλοξενούμενου. Εντάξει, να κάνουμε. Θα δούμε. Να έχουμε, γιατί μας λείπει γενικότερα και αποτελεσματικότητα. Βλέπεις τώρα, να κλείσω με αυτό, ο Μανούσος στο ατρομή του, ποιος ο Μανούσος τώρα, έτσι. Μία φάση ο ατρομή του στο Χαριλάο το βάλε γκολ και το δεύτερο γκολ του ατρομή του δεν ξέρω αν ξανά έκανε άλλη φάση ο Μανούσος. Και του Ούμπιντες, παρότι είναι η εκτέλεση είναι τέτοιο, είναι τυχερό διότι κάνει το πρώτο σουτ, είναι ένα σουτ αδύναμο τέτοιο, κάνει κόντρα και το ξανάρχεται και μάλιστα του έρχεται συστημένη. Και του έρχεται πολύ καλά και την πιάνει και... Εντάξει, θέλει, τύχη, καλά. Η τύχη εκτός της ζωής μας και στον αθλητισμό παίζει ρόλο, έτσι, τεράστιο, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω να περάσουμε γιατί θα είναι σημαντικό και τα έσοδα και τις επόμενες μεταγραφές που, έτσι, που είναι έτσι, έτσι όπως το λες. Και για την Ελλάδα θα είναι σημαντικό. Νάτος. Να ακούς τον Παοξή, τον ακούς. Είδες, φιλοαριανοί γίναν. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο και μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Μαρίνος. United εδώ, United. Ο Χρήστος. Ναι. Νάτος, και ρωτήσεις να πάρεις, αλλά σε κατάλαβα. Μόλις είπες United, σε πήρε χαμπάρι. Καφενείο United, ναι, ναι, να ξέρεις, καφενείο. Ναι, του χρόνου σηκώνω προτάσμα. Ποιος? Η United. Ποιο πια να σηκώσει? Βέβαια. Ο Ηρακλής. Ναι, ναι. Ποιο? Η United να σηκώσει πρωτάθλημα, με ποιον? Με ποιον, τι, με ποιον, αφού η Λίβερπουλ δεν το πήρε, τελείωσε το πανηγύρι. Καλά, η Λίβερπουλ δεν μπορεί. Η Λίβερπουλ, αν είναι ο Άρης στο αγγλικό πρωτάθλημα, θα το χάσει από τον Άρη. Άσο αυτό. Αλλά η Μάντσεστερ πώς θα το πάρει τώρα, με ποιον? Α, εσύ βλέπεις πάλι City με Chelsea, εκεί θα παιχτεί. Ο Chelsea δεν πάει. City πιστεύω θα κάνει περίπατο. Α, πάλι City, Αν και βέβαια αυτοί τώρα, αφού το πήραν 2-3 φορές, θα πάνε πιο πολύ για το Champions League. Αυτός είναι ο φόβος μου.
Όχι, City βλέπω μετά από τη City είναι η Liverpool. Δεν το συζητάμε. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, Ζαβό. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Δυστυχώς τρίτη δεν υπάρχει. Αν και θέλω να πάει καλά η Τσέλσι, γιατί γουστάρω ο Φρανκ Λάμπαρντ. Ναι, δεν είπε. Τι να πάει, έφυγε ο. Δυόμιση καλούς παίκτες ήγε, φύγαν οι τρεις. Η Λίβερπουλ τελείωσαν οι δεύτερες θέσεις. Τώρα από 3% κάτω θα κοιτάει. Μακάρι, μακάρι να έχει δίκιο, αλλά δυστυχώς έχουμε πολύ καλή ομάδα και όλες οι ομάδες οι άλλες είναι χάλια. Πάμε στα άλλα. Έλα, μη λες τώρα υποστηρίζουν τον Άρη. Να τους. Λοιπόν, εχθές. Ήσου με τηλεμεσό, έτσι θέλω. Με τηλεμεσό, μπράβο. Περίμενε, βρε, δεν ολοκλήρωσα. Αυτοί εχθές είχαν έναν Κύπριο, είχαν μέσα. Όχι, κανένα δεν είχε. Ο Άρης είχε έναν. Άρης... Το Φετφατζίδι. Το Φετφατζίδι. Ναι. Μετά λέει, πάμε Κυπριακή, τέλος πάντων. Εσύ συγγνώμη, πόσο είχε στην ομάδα σου Έλληνες. Ο Πάο. Ναι. Το Λιμνιό, το Μπέλκα. Ο Λιμνιός και ο Μπέλκα ήταν βασικοί πέρσι. Δεν νομίζω. Ο Λιμνιός ήταν. Ο Λιμνιός, εντάξει. Ναι. Και εσύ έναν. Ο Πασχαλάκης ήταν βασικός. Ποιος, ο άλλος. Γιαννούλης. Καλά, ο Γιαννούλης το Δεκέμβριο και έπαιξε δύο μάτς. Τι βασικός ήταν ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έγινε βασικός μετά τον τραυματισμό του Βιερίνια. Άμα ο Βιερίνια δεν ήταν τραυματίας, θα παίζει ο Γιαννούλης. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ζάκο, περίμενα να κλείσω και με αυτό θέλω να κλείσω. Χθες άκουσα σε κάτι στιγμή λες το λιγότερο. Για τον Άρη είναι να μπει στους ομίλους του Europa League. Δεν είπα έτσι. Πώς το είπες? Το λιγότερο είπα. Λέω είναι ένας μεγάλος στόχος. Ναι. Είπα το λιγότερο. Τι είναι ο Άρης για το λιγότερο? Έχει μπει πάρα πολλές φορές στους ομίλους ο Άρης. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Μα αυτό σε λέω. Θα περάσεις τη Λεμεσό. Πέρασες και τον επόμενο. Μετά πέφτεις σε θηρίο. Ποιο είναι το θηρίο? Πριν τους ομίλους θηρίο. Δεν συγγνώμη, η Σαραγώσα όταν απέκτησα τι ήταν? Μικρή. Μια τέτοια ομάδα θα πέσει. Αν σου έρθει κανένας αντίπαλος, ξέρω εγώ, καμιά από την Ισπανία, τίποτα. Η Ισπανία ήταν η Σαραγώσα. Η Σαραγώσα τρίτη ήταν στην Ισπανία και είχε τρεις Αργεντίνους και τρεις Βραζιλιάνους εν ενεργεία στην εθνική και την απέκλεισα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να αποκλείσω μια τέτοια ομάδα τώρα. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι εύκολο προς Θεού. Ναι. Αλλά γιατί δεν είμαι χαμένος, δεν κατάλαβα. Και όχι, εντάξει, ναι. Θα κυνηγήσω. Εγώ δεν είπα ότι είναι χαμένος. Είναι φαβορή ο Άγιαξ, όπως θα είναι και φαβορή αυτή η ομάδα. Υπάρχει όμως διαφορά. Ναι. Άλλο είναι οι ομάδες που έρχονται από κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία, το ψιλοσνομπάρουν τον Europa League. Δηλαδή, και ο Πάοκ, ας πούμε, όταν νίκησε την Tottenham, η Tottenham το Europa League το σνόμπαρε λίγο και σωστό δεν έδωσε και μεγάλη βαρύτητα. Σωστό είναι. Άμα τρέγια που είσαι, μπράβο, θα την κόψεις. Προσέξτε και ένα άλλο. Το ίδιο που ισχύει για τον Πάοκ και για τον Άρη, για όλες τις ελληνικές ομάδες. Ζάκο, προσέξτε και ένα άλλο. Η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος και ο Άρης. Προχωράνε, έχουν κάποια παιχνίδια. Ξέρεις, στον πρώτο αποκλεισμό πάνε και σπίτι τους. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Σωστό. Σωστό. Ναι. Να μην τα μελετάμε αυτά. Σωστό. Να πάνε όλες οι ομάδες. Γιατί... Να σε καλά, να σε καλά. Σωστό, γιατί άκου θα σου πει, αυγείς δεύτερος του χρόνου, δεν υπάρχει Champions League. Όχι, ή από την άλλη χρονιά θα είναι. Ή από την επόμενη κατευθείαν πάει αυτό. Δεν ξέρω, αλλά κάνετε μια θέση τώρα. Δεν ξέρω πότε θα ισχύσει. Αλλά όποτε και να ισχύσει, είτε θα ισχύσει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Σωστό αυτό. Γι' αυτό Χρήστο, την άλλη Πέμπτη, Κασκολάκι Άρη. Και στο 0-1 του Ιντέγια θα πανηγυρίζεις. Εγώ στο 5 σηκώθηκα. Λέω το κάθος. Μετά λέω... Έτσι σωρά. Άμα το ζήσω και αυτό θα πανηγυρίζουν παοξίδες γκολ του Άρη. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τελικά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στέλνει, εντάξει, είδες πως περνάει η ώρα. Στην εκπομπή ράδιο Αρμίτα πάντα περνάει γρήγορα η ώρα. Ενώ όταν κάνεις με τον Τρέγια, πες τα. Όχι, με τον Τρέγια μια χαρά περνάει. Εντάξει, μας ακούει. Οπότε δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Όχι, την αλήθεια, αλλά και πέρσι που ήμασταν μαζί, παίρνει φούλη γρήγορα. Εντάξει, μετά τώρα που θα έχει διαφημίσει, θα μου πεις την αλήθεια. Ωραία, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Δυστυχώς αναγκάζομαι να κόψω την. Όχι τώρα, τηλέφωνο. Όχι, προφανώς δεν με ακούει. Λοιπόν, αναγκάζομαι λέω, να κόψω την Irene Cara για να ξεκινήσουμε τα θεματάκια μας. 2310-287-38, 69-45-287-38, ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε τον πρώτο φίλο να τον ακούσουμε, δεν προλάβαμε καν να σχολιάσουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάντα ο κόσμος έχει προτεραιότητα και ακούμε το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζάκο. Νάτος. Ωραία φίλε, τι αρχή είναι αυτή Δευτέρου. Ο φίλος είναι Παοξής. Στέλιος, ναι. Ναι, γεια σου Τελάρα. Γεια σου φίλε. Ο Νίκος, ο Ηγεσίας. Παιδιά, ένα και ένα κάνω δύο. Λοιπόν, πάση θυσία. Ναι.
η ελληνική ομάδα και δει και ο Άρης και ο Ατρόμητος πρέπει να προκριθούν. Τα λες. 100% και εσύ, όχι μόνο να προκριθούν, να κερδίσουν. Ο Ατρόμητος πέρασε, ρε φίλε, τι να πω. Πέρασε. Μην το λες, πέρσι αποκλείστηκε. Έτσι, ολό ίδιο. Να κερδίσει, όχι απλά να προκριθεί, να κερδίσει. Ναι. Μας πέρασε η Κύπρος. Ναι. Μας πέρασε, ρε φίλε. Όχι την επόμενη χρονιά, την μεθεπόμενη χρονιά. Μεθεπόμενη, έτσι πάει, ναι. Τέσσερις ομάδες στο ΟΕΦΑ και μία στο Τσουλό. Ναι. Καληνύχτα μου και έφεξε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτά τα χρόνια. Έλειπε και ο Άρης να πούμε τόσα χρόνια. Ο Σουηδός αυτός της UEFA που ήρθε για να παρατηρήσει το μάτς της ιστορίας. Παρατηρητής. Έπαθε πλάκα, παρατηρητής, έπαθε πλάκα, λέει, με την ατμόσφαιρα του γηπέδου και, και όλες τις... και τέλος πάντων με τον καλοπισμό του γηπέδου. Ναι. Αυτά που ζήτησαν έγιναν και με το παραπάνω. Έτσι. Και έπαθε και πλάκα και με την ατμόσφαιρα των φυλάδων και όλα αυτά και τα φωτορυθμιστά. Λοιπόν, άμα έπαθατε πλάκα, κύριε της UEFA, μην μου φέρτε ξανά πάλι διαιτητή σαν αυτό το χθεσινό. Ναι, ήταν εκνευριστικός ο διαιτητής, εντάξει. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή. Ήταν πραγματικά. Και Άγγλος. Λέμε ότι ξέχωρα από το πέναλτι. Το πέναλτι, εντάξει, το βγάζουμε έξω. Ξέχωρα από το πέναλτι, ήταν εκνευριστικός πραγματικά. Ρε φίλε, δηλαδή ήρθε το χωριό τώρα από την Κύπρο. Ένα χωριουδάκι τώρα. Εντάξει. Χωριό ένα. Εγώ τι κάνω, τη λέω πώς τη λένε αυτήν την ομάδα. Ένα χωριό ήταν. Λοιπόν, και ήρθε και με έπεφτε κάτω. Εσύ παρεκτρέπεσαι, εσύ. Έλα ρε φίλε τώρα. Έλα ρε φίλε τώρα. Σαν να παίζει, να σου πω και τ' άλλο. Σαν να έπαιζε τώρα. Αγωνιστικά χωριό ήταν. Η αλήθεια είναι αυτή. Αγωνιστικά ήταν χωριό. Σαν να έρθει ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός. Πολύ ωραία το είπε ο Στέλιος. Όπως σαν να έρθει ο Λεβαδιακός. Καλά σου είπε ο Στέλιος. Σαν το Λεβαδιακό ήταν. Λεβαδιακός. Πραγματικά. Ένα αντίστοιχο να παίζει με τη Ρεάλ. Ή με τη Λίβερπουλ. Ποια με την. Με τη Λίβερπουλ. Ποια Λίβερπουλ. Τι. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ναι, πρωταθλήτρια Ευρώπης χωρίς να είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας όμως, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αγγλίας σε λέμε, ρε άνθρωπε, είναι αγγλική ομάδα είναι. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Τι δεν είναι αγγλική, τι είναι. Ναι, το χρόνο όμως δεν είναι. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Ε, τι θα είναι. Το χρόνο είναι πρωταθλήτρια. Πιθανόν. Το φοβάμαι. Το λες και εσύ τώρα. Το φοβάμαι. Όταν το έλεγες πριν, γιατί εδώ να πούμε. Άντε να μην ξεφεύγουμε. Όντως, πάμε. Μην μας φέρουν κανένα διαιτητή τώρα, δηλαδή μέσα εκεί στη Στρούγκα, γιατί μας φέρνουν σε ένα κηπεδάκι 2-3 χιλιάδων. 7.500 κόσμο. 7.000 χιλιάδων, τι είναι, σαν τα Γιάννενα. Δεν είναι το γήπεδο τους, ρε φίλε. Το γήπεδο τους είναι στη Λεμεσό. Αυτό είναι στη Λάρνακα. Αν δεν έχουν γήπεδο, τι θα αναπροκριθούν κιόλας. Γιατί να προκριθούν, γιατί επειδή δεν έχουν γήπεδο. Τι να μην, ναι. Εγώ λέω να μην γίνει καθόλου το μάτσο δεύτερο. Να περάσουμε κατευθείαν η ηγεσία. Είναι σωστά. Σωστά. Όχι, δηλαδή, για μένα προσωπικά, ναι. Εγώ για μένα λέω στην ΠΑΕ, ναι. Βγάλτε τα εισιτήρια για το 15 Αύγουστο. Σωστό αυτό. Βγάλτε τα εισιτήρια για το 15 Με ποιον όμως, δεν ξέρουν, και το άλλο 0-0 έληξε. Ποια μόλτε, 0-0 έληξε και το άλλο. Ναι, όντως. Να περάσουν οι Γιούγκοι. Ας περάσουν οι Γιούγκοι. Πιο κοντά είναι κιόλας. Το άλλο είναι Νορβηγία, στο χωριό του Άι Βασίλη δίπλα είναι. Ναι, εδώ δίπλα είναι. Ναι. 5 μέρες με το αεροπλάνο είναι. Έχουμε μπερδέματα εκεί με τους Παρτιζάνους. Ποιος Παρτιζάνος, σιγά, ναι. Δεν ξέρω πού είναι αυτή η ομάδα. Για μένα, φίλε, δηλαδή βγάλε τα εισιτήρια για το 15 Αύγουστο. Έτσι. Και μετά το επόμενο. Ποια μόλτε και ποια γιούγκη τώρα. Επόμενο. Να πάμε κατευθείαν στο τέτοιο. Στα playoff. Βασικά κατευθείαν στα playoff πρέπει να πάμε. Εφόσον. Και ο Σκινάς χθες έμαθα ότι και αυτός πήγε εκεί και έχασα την μπάλα τους όλοι. Ποιος ο Σκινάς. Ο τραγουδιστής. Α, όχι, επίτροπε. Αυτό που μα. Που μας συνουσιάζει καλά, ήρθε στο Χαριλάου. Ναι, μπράβο. Ο Αριανός, ναι. Ναι, ο Αριανός, μπράβο. Ο Αριανός, να του κάνουμε μια πρωτομή. Αριανός, μη μιλάς. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ένας είναι αυτός. Ήρθα η UEFA αυτά. Ναι. Άρα, κύριε, με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι, σε αυτό είσαι σωστός. Συνοπτικές διαδικασίες και πολύ ασχοληθήκαμε. Και πολύ ασχοληθήκαμε. Σωστό. Μ' αρέσει, γιατί ξέρω είσαι τέτοιος. Επίτροπος δεν είναι. Να βγει κατευθείαν αύριο να πει δεν γίνεται το μας στην Κύπρο. Υπάρχουν εκεί και με τα τουρκικά, με αυτά τα μπαρμπαρός, πώς λέγεται, που σκάβουν, κάνουν ράνα, μην γίνει το μάτς, περνάει κατευθείαν ο Άρης. Ας ναι. Φέρουν ένα σφαγέ εκεί, να τελειώνει και το παραμύθι και ας τους να κλαίνε. Και εγώ θα τους λέω, το πέναλτι το δώσατε, κύριε, χτες, καθαρό πέναλτι, το δώσατε, όχι. Σφαγή. Το πέναλτι το δώσατε, σφαγή. Όχι. Λοιπόν, εφόσον δεν το δώσατε το πέναλτι, άντε γεια, γιατί άμα έπαινε το πέναλτι θα το κάνανα 2-3. Και ένα 0 έλεγε τελειωμένη υπόθεση ήταν τώρα. Και ένα εκεί, τρία γκολ έπρεπε να βάλει. Τα δοκάρια τώρα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τα δοκάρια.
Έλα, αφού είναι εκτός έδρας στο δεύτερο μάτς, ένα γκολ θέλεις και θα προκριθείς. Οι άλλοι αποκλείται να βάλουν δύο γκολ. Δηλαδή, για να βάλουν δύο γκολ αυτοί, θα πρέπει, τι να σε πω, να κοιμηθεί ο Θεός. Δύσκολα. Κοίταξε, παιδιά, θέλουμε τη θετική ενέργεια όλων σας, όλης της Ελλάδος. Γιατί είναι προς το συμφέρον όλης της Ελλάδος. Όχι μόνο το Άρη. Εγώ πάντως. Εγώ από την αρχή το είπα ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος. Ο Στέλιος, επειδή είναι καλό πρόεδρος, είναι καλό παιδί, το είπε και το εννοεί. Εγώ με δύο. Ναι, εγώ με δύο άλλους εκεί. Στη... ήξερε τη δουλειά πώς είναι. Ναι, στη δουλειά σε δύο που πάω στα κτέλια εκεί πέρα, δύο παοξίδες, λέει εγώ από μικρός ήμουν λεμεσός. Να ξέρεις. Λέω εντάξει, δεν λογικό ήξερα, είναι. Τα παιδιά, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα αυτό. Να το πληροφορήσω όλες τις Δευτέρα που θα πάω στη δουλειά πρώτα Θεός, έτσι. Δεν το ήξερα. Το πληροφορήσω. Να σε καλά, ρίγες. Να σε καλά. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βγάλτε τα εισιτήρια για το 15 Αύγουστο. Έτσι. Γιατί, πω, ρε, θα είσαι εδώ 15 Αύγουστο ή θα πας για κανένα μπάνιο. Είμαι, δεν είμαι, εδώ θα είμαι. Εδώ εκεί θα είσαι. Σε είδα φωτογραφία με, σε είδα με Μπουγάτσα και Μάνο Καλογεράκι. Σε είδα φωτογραφία. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει. Οπτική γωνία πώς ήταν από εκεί. Ένα λεπτό τώρα. Τις θέσεις που πήρατε από εκεί βλέπατε. Την είδα. 360 μοιρών. Όχι, 360 μοιρών δεν είδα, ρε φίλε. Πρέπει να πάρω το λάπτοπ μου για να το γυρίσω έτσι πάνω κάτω. Μιλάμε. Ναι, στείλε. Μια φωτογραφία, ξέρεις, που γυρίζει πανοραμική. Ναι, το ξέρω. Το κινητό σου κάνει τέτοια πράγματα και έχει 8 ευρώ κινητό. Ε, όχι 8. Τι, 10. 1,5 ευρώ το πήρα. Πόσο? Δεν τρέπεσαι. 1,5 ευρώ. iPhone. Δεν μπορείς να το δεις. Είναι η τεχνολογία των εξωγήινων, λέει ο ηγεσία στο iPhone. Τεχνολογία των εξωγήινων. Ναι, μου το έχει δώσει ένας εξωγήινος. Τους γαλάκτικους. Θέλω να μου πεις, ακούς. Θέλω να μου πεις τώρα, ο άλλος δεν θα βγει. Αντιδράσεις του Μπουγάτσα στα δοκάρια ή στα τέτοια, ή με τον Άγγλο, το διέτε, έπαθε καμιά έκρηξη. Έκρηξη έπαθε. Το πιάναμε, άμα θα πήγαινε έσπανε το δοκάρι, ρε. Με το διετή, τι έλεγε το διετή. Πέναλτι, ρε! Πέναλτι! Δεν φωνάζει. Είπες στον αέρα, που τα ξέρεις. Ναι, εντάξει, σίγουρα, μια έκρηξούλα θα την έπαθε. Δηλαδή, πώς δεν ήρθες δίπλα μας, ρε φίλε. Δεν είναι ανεπανάληπτη, επικέ στιγμέ. Θα έρθω στο επόμενο μάτς μαζί θα είμαστε. Δεν υπάρχει, σου λέω. Επικέ στιγμέ. Αγαπάμε και εξή Μπουγάτσα. Αγαπάμε. Ναι. Όλοι μας. Σου λέω, δηλαδή, πληρώνει σύντο εισιτήριο, πρέπει να πληρώνει. Οι διπλανοί. Οι διπλανέ θέσει δηλαδή το κατευχαριστήθηκαν, έτσι, με τον Μπουγάτσα. Ατραξιόν. Μιλάω από Θεός. Ατραξιόν. Δηλαδή, άμα έμπαινε και το ένα γκολάκι, πυροτέχνημα θα γινόταν, τον έβλεπα πάνω, πάνω στο συσκεπαστή. Okay. Θα διακτηνιζόταν βασικά όλο το γήπεδο. Έτσι, έτσι, δυστυχώς, δυστυχώς. Αλλά ότι μέρα με τη μέρα βλέπω ο κόσμος του Άρη εξελίσσεται. Και ο κόσμος του Άρη και το γήπεδο και γενικά όλο το κλαμπ Άρης εξελίσσεται. Αυτό είναι θετικό. Έτσι. Πολύ θετικό. Δηλαδή, εγώ χτες παρατηρούσα, προσπαθούσα με ψυχρό βλέμμα να τα βλέπω και λέω, κοίταξε να δεις πού ήμασταν πιο παλιά, πολύ πιο παλιά, μετά πού πήγαμε και βλέπω την εξέλιξη, λέω, κοίταξε σήμερα τι έχουμε γίνει. Ρε. Και έχουμε πάλι περιθώρια να γίνουμε ακόμα καλύτερα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε να δώσουμε για το ποδόσφαιρο. Έχουμε να δώσουμε. Ιεσία. Εντάξει, αυτό δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Ο Ρικούδης, ακούς. Φίλε, ακούω τι έκανε. Κανένα post, δεν μπορώ, θα το πω στον αέρα, δεν γίνεται. Κανένα post είναι σε ένα τσιπουράδικο κάπου είναι. Δεν λέει την ταβέρνα που είναι. Ναι, λέει, δεν έβγαλα φωτό των πιάτων λόγω σεβασμού στο μέρος που με συστήσανε, διότι αυτό το μαγαζί πρέπει να μείνει κρυφό. Και από πάνω γράφει, Θεόδωρος Ρικούδης βρίσκεται στην τοποθεσία Ουζέρη Μπαλατσάς. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Δεν γίνεται, δεν περιγράφω άλλο. Δεν υπάρχει. Ζούμε υπέροχοι. Όχι, πόνεσαν τα μάγουλά μου. Πάτε τον τέλειο. Τέλειο είναι, ρε φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, να σε καλά. Να πω ότι ο Θοδωρής είναι φίλος, έτσι, πολύ καλός φίλος, πιστεύω τρολάρει με αυτό που κάνει. Θεούλης. Ναι, Θεούλης. Να και ανεψιά, την είχα χθες εδώ πέρα. Η ανεψούλα μου, η μικρή αυτή, να ξέρεις. Τη βλέπεις? Ναι. 19 χρονών είναι. Εσύ πόσο είπαμε είσαι? Εγώ είμαι 26. Μια χαρά είναι, κανονική τέτοια έχετε, διαφορά. Normal. Βέβαια το πιο πιθανό σε κάνει Άρη, να ξέρεις. Κοίτα, άμα δεν με μιλήσει το πληθυντικό μας είναι μια χαρά. Όχι. Okay. Έχω ένα θέμα από την κόρη θα του. Θα το πω στον αέρα και αυτό. Θα το πω στον αέρα. Βασίλη, άκου. Χθες ήταν η ανεβρά, έφυγα 12 και 4. Πρέπει ήρθε ο Γιώργος, ο Ζαγόρας. Και του μιλούσε το πληθυντικό.
Τους άκουσα, του λέω, καλά, μίλω στον ελικόμενα το λέω, δεν είναι μπαρμπάς ο άνθρωπος, έπεσε κάτω ο άλλος. Ναι, κύριε, ναι, κύριε, και πληθυντικό ευγενία. Λοιπόν, να συνεχίσω τότε, 23-10-287-3-8-69-45-287-3-8, να συνεχίσω αυτό που έλεγα, βέβαια, να πω την αλήθεια, που το άφησα, δεν θυμάμαι. Εντάξει, λίγο πολύ τα σχολιάσαμε και με τον κόσμο. Να πω ότι περίμενα αυτό που είπα, να το πιάσω από εκεί, ότι περίμενα πολύ καλύτερους τους Κύπριους. Μου δείξαν μια ομάδα, όπως είπε και ο Στέλιος, πραγματικά μια ομάδα Λεβαδιακός στις χρονιές που είναι να πέσω να μην πέσω, γιατί είχε και κάποιες καλύτερες χρονιές ο Λεβαδιακός. Τέτοια ομάδα θύμισε. Αυτό με τις καθυστερήσεις. Ναι, εμένα δεν με πειράζουν οι καθυστερήσεις, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το παρακάνανε οι Κύπροι. Αλλά είναι και αυτό μέρες του παιχνιδιού. Έτσι. Ας τους έβαζες εσύ τον γκολ στο 5ο λεπτό, ας τους έκανες. Να μην κάνουν καθυστερήσεις. Ναι, να είναι 2-0 στο ημίχρονο και να τρέχουν σαν τρελοί και από τα ball boy να πάρουν την μπάλα μόνοι τους και να προσπαθούν να βάλουν γκολ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό, δηλαδή όταν τα κάνουμε εμείς, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, επαναλαμβάνω. Εντάξει, λιγότερο. Όταν τα κάνει η δική μας ομάδα, παίζουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Old Trafford που δεν παίξαμε ακόμη, θα παίξουμε. Εντάξει. Είναι η υποδιέστερη ομάδα και κοιτάει να ροκανίσει το χρόνο όπως μπορεί, με θεμητά και αθέμητα μέσα. Ο σκοπός λέει αγιάζει τα μέσα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Αυτό είναι, δείχνει για μένα, είναι σημάδι αδυναμίας της ομάδας. Που το παραδέχεται και η ίδια η ομάδα. Προφανώς, όταν κάνει καθυστέρηση είναι σημάδι αδυναμίας. Όλοι θα κάνουμε καθυστέρηση, αλλά αυτή το παρακάνα χθες η αλήθεια είναι. Είναι σημάδι αδυναμίας. Άρα δείξε εσύ αυτό που λέω, δείξε εσύ την ανωτερότητά σου, πήγαινε μέσα στο. Γιώργο, μόλις το σχολίασε. Να το, και αυτό το ίδιο λέει. Γιώργο, καλά, θα τα πούμε σε λίγο, ρε Γιώργο. Λοιπόν, λέω ότι είναι σημάδι αδυναμίας αυτό το πράγμα, όταν γίνεται σε υπερθετικό βαθμό, έτσι. Θεωρώ ότι ο Άρης εκεί μέσα θα σκοράρει. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ποδόσφαιρο είναι, αυτά που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι δεν θα σκοράρει μόνο μία φορά, πιστεύω θα σκοράρει και περισσότερες. Αλλά και ένα γκολ, νομίζω, αυτό που είπες και εσύ, Στέλιο, άμα βάλει ένα γκολ ο Άρης, δύσκολα να φάει δύο από αυτή την ομάδα. Αν και επαναλαμβάνω, ποδόσφαιρο το είναι. Το παιχνίδι, πιστεύω, στην Κύπρο μπορεί να στραβώσει και να αγχωθεί ο Άρης σε περίπτωση που φάει πρώτος γκολ. Πρώτος γκολ, ναι. Αν σε περίπτωση όμως που προηγηθεί, θα γίνει πιο εύκολα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή μετά. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Σωστά το διαβάζω. Άμα σκοράρει η κυπριακή ομάδα, νομίζω θα φορτιστεί με άγχος. Έτσι. Και αυτό σωστό. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν όμως βάλει το πρώτο γκολ, το βάλει γρήγορα ή γίνει κάποια φάση πάλι εκεί στο 5-10. Το βάλει, κάνει το 0-1. Ναι, μπορεί να είναι και λίγα με πολλά, όντως. Ναι. Και βέβαια σημαντικό είναι αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω, αυτός ο αμυντικός του, τον Κύπριον, ο Junior, ο οποίος παίζει εθνική Κύπρου, νομίζω, έτσι. Κάτω λάθος. Ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Καλός είναι γενικά καλός παίκτης. Έδειξε ότι είναι καλός παίκτης. Αν αυτός λείψει, λογικά γίνεται λίγο πιο εύκολο το. Το έργο του Άρη. Χώνει το κόφο. Ναι, οι δύο οι πλάγια, γιατί αυτοί παίζαν με τριάδα πίσω. Πραγματικά έτσι λίγο έκανε αυτό εντύπωση. Οι δύο ακριανοί τους, δεν θυμάμαι καν τα ονόματα τους, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή ο Άρης ό,τι έκανε, ας πούμε, τα έκανε από τα πλάγια. Δηλαδή ναι, από με εκεί. Ναι, ναι. Τον Ιντέγε τον πήγε καλά. Αυτός βέβαια στη φάση του 5ου λεπτού ξεμαρκαρίζεται πάρα πολύ ωραία, γιατί όπως λέμε ότι έχασε το τέτα-τέτ. Που για μένα δεν έπρεπε να σουτάρει. Μπορούσε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν πίσω ο αμυντικός, μπορούσε να περάσει και τον τερματοφύλακα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό σκέφτηκε, αυτό έκανε. Ξεμαρκαρίζεται πάρα πολύ ωραία, έτσι. Και είναι ακριβώς το όριο πίσω στην πλάτη της άμυνας. Κάνει πολύ ωραία κίνηση, φεύγει μπροστά. Αλλά το τελείωμά του είναι για τα σκύλια του Ιντέγε. Και περιμένουμε φυσικά και αυτός μέρα με τη μέρα να γίνεται καλύτερος. Θεωρώ ότι οι δύο καλύτεροι παίκτες του Άρη ήταν ο Σουηδός, ο Σούργκεν, που αποδεικνύεται πραγματικά οι συστάσεις του και αυτά που διαβάζαμε όλα. Αυτό το βέβαια το πλάι είναι. Ναι, ο Σουηδός, ο δεξί μπακ, πραγματικά. Αυτός είναι πολύ καλός. Ναι, είναι πραγματικά είναι πολύ καλός παίκτης. Και ο Ματίγια. Για μένα οι δύο που ξεχώρισαν περισσότερο ήταν αυτοί. Όχι ότι κάποιοι άλλοι στέρισαν. Η στέρισε πραγματικά και είναι απογοήτευση, όπως γράφω και στο σχολείο μου. Στο Facebook, ο Τόνσο, που πραγματικά τον πιστεύω πάρα πολύ, διότι είναι ένας παίκτης που τον ξέρουμε. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι ούτε ο Μέση, ούτε ο, πώς λέγεται, της Τσέλσι που πήγε στη Ρεάλ.
ο Αζάρ, εντάξει, αλλά είναι ένας καλός παίκτης και δεν μας το δείχνει αυτό. Δεν μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι. Στο πρώτο 20 λεπτό ήταν καλούλης, καλός. Μετά εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Σαν να ήταν ο Άρης με 10. Πραγματικά, σαν να ήταν αποκομμένος. Μπορεί να θέλει και αυτός παιχνίδια, γιατί. Okay, ναι, πέρσι δεν έπαιξε και αυτός. Και αυτός το πρόβλημα με τη γάμπα που το έφερε από τον Αστέρα, από την Τρίπολη. Εντάξει, αλλά τον έχει ανάγκη ο Άρης. Και φάνηκε με το που μπήκε έστω και για 10 λεπτά ο Μαρτίνεθ, έκανε ο Άρης δύο φάσεις και το ένα το δοκάρι είναι από πλαγιοκόπηση του Μαρτίνεθ. Θεωρώ ότι το λέω συνέχεια. Βέβαια δεν το βλέπουμε αυτό έτσι. Με καλό τόσο ο Άρης είναι διαφορετική ομάδα. Και περιμένουμε να τον δούμε. Περιμένουμε να τον δούμε. Τι να πω. Τώρα, ποιος θα παίξει εκεί, αν παίξει ο Τόνσο ή ο Μαρτίνεθ, νομίζω πάλι ο Τόνσο θα ξεκινήσει. Αυτό λέει η λογική και ανάλογα με το μάτς και πώς πάει το μάτς, μπορεί να μπει και νωρίτερα ο Μαρτίνεθ, αν χρειαστεί. Μπορεί και να μην χρειαστεί βέβαια. Την άλλη Πέμπτη είναι το παιχνίδι, 8 η ώρα επαναλαμβάνω. Θα βάλω ένα ευρώ σε γκολ του Ιντέγια. Ιντέγια θα βάλεις, Θα βάλω ένα. Το έχουμε σύστημα, οπότε παίζει ένα ματσάκι, ναι. Σε λέω ένα εσύ, ναι, πετυχαίνεις, ειδικά τότε που είπες για το Βιερίνια, πραγματικά και το έδινε και αρκετά, έτσι. Ναι, αλλά γιατί δεν το παίξες δυο μας. Δεν το παίξες ούτε εσύ ούτε εγώ. Τουλάχιστον πεις να το πιάξεις κανένας κορατής. Μπορεί. Γιατί ο Βιερίνια είναι μπακ, αμυντικό, δεν είναι ούτε επιθετικός ούτε από παίζει πίσω από τον. Έχει πιθανότητες πίσω από τον επιθετικό. Και όμως το πέτυχε εκείνη την ημέρα. Πριν το πάω Κάρης που είχαμε εδώ πέρα μια εκπομπή, είπε ότι θα σκοράρει και πρώτο σκόρερ είπε Βιερίνια. Αν έλεγα και εγώ Βέλεθ, θα ήταν. Μετά θα το γυρίσουμε σε στοιχηματική ναι, εκπομπή. Ναι, γιατί να μην κάνουμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η καλύτερη είναι. Βασικά, άμα το γυρίσουμε σε στοιχηματική εκπομπή, το ξέρω ότι θα πήγαινε με κουβά. Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Δεδομένο, 100%. Λοιπόν, πάμε, βλέπω παρά 25. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287 και 3 οχτάρια. Ενεργό το τηλεφωνικό κέντρο αμέσως μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα 20, λιγότερο από 20 τελευταία λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Παρασκευή σήμερα 26 Ιουλίου και το 23-10-287 και 3 οκτάρια ενεργό από αυτή τη στιγμή ξανά 69-45-287 και 3 οκτάρια 20 λεπτά για θα είμαστε παρέα. Λιγότερο από ό,τι βλέπω. Εντάξει, μέχρι να διαβάσουμε και τους χορηγούς, γι' αυτό εννοώ λιγότερο. Γιατί ακολουθεί και ο Διονύσης, δεν ξέρω αν είναι και ο Στέφανος Σωτηρόπουλος, θα είναι έτσι, κανονικότατα. Από τις 10 μέχρι τις 1, Βασίλη. Μάλλον, ναι. Ναι, από 10 μέχρι τις 1. Το Midnight Express. Από τους δύο φίλους μας που ακολουθούν. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, κάτι πήγες να πεις, έκοψα. Κάτι έλεγες. Τώρα αποσυντονίστηκα. Από το διάλειμμα αποσυντονίστηκα λίγο. Εντάξει, τι μάλλον, για το τσίλι, καφενείο με έλεγες. Εντάξει, ναι. Εντάξει, καλά. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τι έλεγα, σχολιάζαμε για το παιχνίδι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να σχολιάσουμε. Αυτό λέγαμε ότι, ότι ο Άρης ουσιαστικά δεν θα έχει θέμα. Και ότι σίγουρα θα σκοράρει και λέγαμε ότι θα βάλω και ένα ευρώ στον Ένα ευρώ στον Ιντέγε, έλεγες εσύ. Βέβαια, είδα και τόσο λαχθέ το βράδυ και στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Τουλάχιστον η στοίχημαν που το είδα, το δίνει καθαρά 50 ρίσιο όσον αφορά την νίκη. Τώρα κάτσε να μπω να αλήθεια. Το δω. Ναι, δηλαδή, άμα είναι έτσι, προλαβαίνω το παίξι. 2,62 τουλάχιστον χθε το βράδυ και του τόσιλα του Γιώργου. 2,62 τον Άσο και 2,62 είχε το διπλό. Και 3,45 έχει το Χ. Κάτσε να δω τώρα εδώ πέρα. Αν... Α, είναι μια χαρά απόδοση. Βέβαια. Γιατί χθες ο Άσος έπαιζε από 1,70 μέχρι 1,85. Δηλαδή ανεβοκατέβαινε. Τώρα να πω την αλήθεια. Τώρα που λες για τον Άσο, δεν ξέρω αν το είδες. Βγήκε ένα δημοσίευμα με τον Σέρχιο Κόκε. Ναι, όχι, το άκουσα, δεν το είδα. Το άκουσα, για το ανέβασε και στο. Ο ίδιος το ανέβασε, έτσι. Στο Facebook. Έπαιξε ο Σέχιο Κόκκι, περίμενε με αγωνία το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Και όπως αποκάλυψε ο ίδιος, τέχωσε γερά στον Άσο. Ο πρώην αρχηγός του Άρη πόστερε ένα βίντεο με τα κουπόνια που έπαιξε, ποντάροντας στη νίκη του Άρη επί των Κυπρίων. Και συνολικά πόνταρε 6.800 ευρώ. Αλλά πήγε κουβά. Κουβά πήγε. Λογικά, όσο περνούσε η ώρα, δηλαδή 20 λεπτό, ημίχρονο, ειδικά μετά το ημίχρονο, έσπροχνε χρήματα. Έτσι, γιατί βλέπω αρκετά κουπόνια. Έχει
τρία κουπόνια δείχνει εδώ πέρα. Κοντέρε, τώρα. Τι είναι αυτό, λογικά ο ΠΑΠ της Ισπανίας είναι. Κοντέρε, τι λέει είπα. Κοντέρε, ναι. Ή μια στοιχηματική εταιρεία της Ισπανίας. Πόσο φαίνεται, πόσο είναι το ποσοστό. Σε αυτό, το μεσαίο είναι 450 ευρώ. Όχι, το ποσοστό πόσο έδινε. Φαίνεται, του Άρη, στον Άσο. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχει βάλει βιντεάκι γι' αυτό. Και τα πόστα ροκαημένο, 7.000 ευρώ, άρε κόκε. Καταστρόφα που λέει ο φίλος ο Ρικούς. Καταστρόφα. Το έχει με τον τζόγο. Καλά, το έχει. Όταν, όταν είσαι στο καζίνο, σημαίνει ότι το έχει με τον τζόγο. Δεν πα. 6.800. Γιατί 6.800 μέσα είναι 1,5 χρόνο με ροκάματα είναι στη δουλειά μα. Και ο συγκεκριμένο. Δηλαδή, έτσι πώς πάει το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα έχει το οικονομικό budget του κόκε, ναι. Έτσι πώς βλέπει το παιχνίδι, λε, okay, εντάξει. Θα μπει. Okay, όχι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, στο ημίχρονο εδώ πέρα πριν μου λέω να βάλω ένα δεκαρικάκι να πούμε. Γιατί ήταν κοντά στα δύο φράγκα, αλλά δεν το έβαλα. Έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, άμα ουσιαστικά παίζεις live. Λες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το Άρσεναλ και καλός, λες θα μπει ένα γκολ. Δεν μπορεί. Αυτό, δηλαδή σε κάνει το κλικ. Βασικά δεν ξέρω τώρα σε τι απόδοση πήγε το θεματάκι. Στο ημίχρονο ήταν, 90-95. Πάμε όμως στο φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Ζάχο Χρύσο από Σέρσμερ. Έλα ρε Χριστάρα. Πάμε. Μια που ξεκινάμε με στίχημα. Πάμε. Πιάσουμε το στίχημα. Περίμενα να το δω λίγο. Ναι, λίγο εσύ μίλα εγώ να δω το. Πες τα θέματά σου, εσύ να δω το πόσο δίνει το μάτς στην Κύπρο. Για λέγε. Προχθές σας κρέμασα με το διπλό του Βραζιλιάνου. Ναι, 4-0 ήρθε. 4-0 οπότε... φίλε. Με ημίχρονο ναι, βέβαια λοιπόν. 0-0 έτσι. Ναι, εκεί το πίστευα πολύ ρε Ζάχο. Εντάξει, τι έγινε. Δηλαδή τι. Ό,τι λέμε βγαίνει, άμα δεν δούλευε κανένας. Καλά, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εχθές την ομάδα μας την έβαλα χ ημίχρονο άστολικό, γιατί πέρσι ήμασταν, τα περισσότερα μας τα είχαμε χ στο ημίχρονο και το κερδίζαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Ειδικά στο Χαριλάο. Ωραία. Ναι, δεν ήταν λάθος η σκέψη σου. Ναι, σαν σκέψη, ναι. Και 2-2 είχα τον Ατρόμητο. Άρα φίλε, ήταν πολύ καλό. Κοντά ήσουν. Εγώ τον Ατρόμητο τον έδινα 1-1. Αλλά... Πολύ κοντά ήσουν. Πραγματικά γιατί χάσαν και μία-δύο ευκαιρίες οι άλλοι. Και ο Ατρόμητος βέβαια. Ναι, είναι σχετικά κοντά. Την άλλη εβδομάδα βλέπω. Φίλε, δεν μπορώ να το δω τώρα. Βλέπω να βάζουμε δύο κολλάκια εκεί μέσα. Κι εγώ έτσι βλέπω, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί έχω μία ίσως θα βάλουμε πάνω από ένα. Θα βάλουμε πάνω από ένα, πιστεύω. Δηλαδή. Και κανονικά πρέπει να βάλουμε δύο γκολ για να είμαστε σίγουροι, έτσι. Με ένα γκολ δεν με ικανοποιεί. Καλά, και με ένα γκολ σίγουρο είσαι. Είναι εκτός έδρας γκολ. Ναι, άμα βάλουμε ένα γκολ. Ναι, άμα βάλουμε ένα γκολ, δύο πρέπει να φάμε για να αποκλειστούμε. Ναι, δύο, αλλά θα βάλουμε. Αν και κάπου άκουσα ότι αυτοί στην έδρα του είναι πιο. Παίζουν πιο δυνατά. Καταρχήν να πούμε, επαναλαμβάνουμε, δεν πειράζει να το ξαναπούμε. Δεν παίζουν στην έδρα του πρώτον. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν παίζουν στο γήπεδο που ξέρουν. Παίζουν σε άλλο γήπεδο, στη Λάρνακα παίζουν. Και μάλιστα, αν το διάβασα καλά, αυτό είναι κακό για μας. Γιατί με τη συγκεκριμένη. Για όχι. Τώρα είναι λίγο έτσι χαρτολογώντας. Το γήπεδο, αν το διάβασα καλά, λέγεται ΑΕΚ Αρένα. Αν το και με την ΑΕΚ δεν έχουμε καλή παράδοση, ας πούμε. Μήπως παίζει και περί ΑΕΚ Λάρνακας. Ναι, μπα, πιθανόν. ΑΕΚ Αρένα, αν το διάβασα σωστά, έτσι. ΑΕΚ Αρένα λέγεται το γήπεδο, οπότε με την ΑΕΚ επειδή δεν έχουμε καλή παράδοση. Ζάχο λεπτομέρειες είναι αυτά. Ναι, ρε, πλάκα κάνω, εντάξει. Φυσικά το γήπεδο παίζει ρόλο. Σιγά, πάνε, παίξε. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε διαφορετικοί εκεί πέρα. Θα δούμε διαφορετικό άρχη πιο πολύ. Αν χτες ήμασταν μέτρη προς καλή, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε καλή προς πάρα πολύ καλή, ας πούμε. Το πιστεύω. Κοίτα, αν πάρουμε σαν δεδομένο τα δύο παιχνίδια, το ένα φιλικό και το χθεσινό, δείχνει ότι άρεσε έστω μία βελτίωση, έτσι. Είναι κάτι γι' αυτό, θα δούμε. Κάτσε να δω, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Πάντως είμαι αισιόδοξη την άλλη εβδομάδα και μακάρι, εντάξει, το πάω και μακριά τώρα, η Μόλτε έφερε χ, μακάρι... Κοίτα, ένα λεπτό. Δεν ξέρεις ποια από τις δύο βέβαια είναι η καλή ομάδα. Μπορεί να είναι η Ιουγκοσλάβη η καλή ομάδα. Πού το ξέρεις. Πού το ξέρεις αυτό. Και μπορεί να μας συμφέρει που λέει ο λόγος να περάσουν οι Μόλτε. Λοιπόν, το βρήκα. ΑΕΛΕ Μεσουάρης, περίμενε γιατί το έχει ρε φίλε. 2,63 ο Άσος, το πήγανε. 3,45 το Χ, 2,63 το διπλό αυτή τη στιγμή. Στην, μοιρασμένα τα έχουν. Ναι. Βασικά οι τύποι τι είδανε, ας πούμε, δεν και ξέρω, το έχουν μοιρασμένο. Ότι παίζει, ότι εκτός έδρας, ρε φίλε, ότι το παίζουν στην Κύπρο. Αυτό πάλι. Είναι η λογική. Εντάξει. Αυτή και δεύτερη φορά δεν θα είμαστε άτυχοι, παιδιά, με τα δοκάρια αυτά δεν θα είμαστε άτυχοι. Το έχουμε εκτός έδρας, το έχουμε, πιστεύω. Το έχουμε. Ήμασταν χτες, είχαμε και λίγο άγχος, λίγο μπροστά στον κόσμο μας. Το έχουμε, πιστεύω, έξω. Το μόνο κακό μείον είναι ο καιρός. Λοιπόν, αυτό που βλέπω τώρα καλό σας στοιχηματάκια και θα το
παίξουμε λίγο το, αυτό, αυτή την απόδοση με 5 συντελεστή είναι να κερδίσει ο Άρης το παιχνίδι και να δεχτεί και γκολ. Και να δεχτεί και γκολ. 1-2, ναι. Ναι, το βλέπω. Βασικά, 5 το δείχνει. Το 2 είναι καλό. Το 1-2 μάλλον. Το 1-2 ακριβές σκορ, το έχει 10. Σας δίνω τώρα έτσι, μερικά ακριβές σκορ. 1-2, δάτο. Ένα τριευράκι. Ένα τριευράκι. Και μετά πας και τα χαλάσουμε σε ποτά. Απλά παιδιά, σας το ξαναλέω, το μείον για την ομάδα μας θα είναι η υγρασία. Έχει πολύ υγρασία εκεί πέρα. Εντάξει, συνηθισμένοι είναι αυτοί. Καλά. Και... αυτοί συνηθισμένοι είναι, Ζάχο. Όχι, και ο Άρης είναι. Γιατί εντάξει, για Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει υγρασία, μην τρελαθούμε κιόλα. Μπορεί όχι σαν την Κύπρο, εντάξει, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δίπλα στη θάλασσα είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναμιλάμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ξαναμιλάμε. Έτσι, παιδιά. Έτσι. Άντε, καλώς το κύριο. Να σε καλά. Να σε καλά. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Είπαμε και τις αποδόσεις. Φυσικά τώρα μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτά θα ανάλογα και θα αλλάξουν. Το κρυβές σκορ το 1-2. Το 1-2, σου άρεσε αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ. Έχει μέχρι και τρόπος πρόκρισης, πέναλτι, τέτοιο παράταση. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Διπλά παιχνίδια πάντα υπάρχουν αυτά. Όχι τώρα, όχι τώρα, είμαι σε εκπομπή. Δεν ξέρει. Προφανώς δεν το θυμάται το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε λιγότερο από 10 λεπτάκια. Τι μπορούμε έτσι τελευταίο να πούμε, Στέλιο, και από ΠΑΟΚ. Από ΠΑΟΚ δεν έχουμε ησυχία. Να πούμε ότι ουσιαστικά και τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο ΠΑΟΚ αύριο, θα δώσει ένα στις 4 η ώρα το, 4 η ώρα το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, και στις 8. Είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία θα παίξουν δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Στο ένα θα παίξουν οι αναπληρωματικοί και καλά αναπληρωματικοί και οι θεωρητικά βασικοί. Θα μεταδοθούν και αυτά από το ΠΑΟΚ TV, από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι δύο παιχνίδια, τα δύο τελευταία παιχνίδια πριν ο ΠΑΟΚ αγωνιστεί για το προκριματικό του Champions League. Παίζει στις 4 με την Αλταβόν και στις 8 με την Φορτούνα Σίταρντ. Ναι, με αυτήν έπαιξε ο Άρης, έχασε 5-1 με αυτήν, ναι. Ο Άρης. Το ένα είναι στις 4 και το άλλο είναι στις 8. Το δείχνει το ΠΑΟΚ TV. Φυσικά θα υπάρξει και μετάδοση και από το ΠΑΟΚ. Επειδή κοίταξε και τα ευρωπαϊκά, να πληροφορήσουμε τι ώρα είναι. Τα είδε, ήταν 8. 8 η ώρα... το 8 είναι το παιχνίδι το στην Τούμπα και 8.30 είναι το παιχνίδι στο Άμστερνταμ. Όποιος δεν έχει πάει Άμστερνταμ, να πάει. Είναι η δική μου παρότρινση. Ναι. Έχω πάει 2 φορές στο Άμστερνταμ. Είναι πάρα... Εντάξει, τώρα θα μου πεις αυτό, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Τα έχει όλα, δηλαδή μπορείς να βγεις και βράδυ, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Ναι, αργά. Και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα. Ναι, είναι ωραία. Σίγουρα θα πάτε και στα Red Light. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε εκεί πολύ ωραία συνοικία. Καταλαβαίνομαστε. Ναι. Βασίλη, Red Lights έχεις πάει. Άμστερνταμ, Red Lights. Έχει πάει και ο Βασίλης. Δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει. Ναι, θα σου πω μετά, θα σου πω μετά. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. 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 Το όνομά σας αν θέλετε. Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Ο Άρης δεν μπόρεσε να κερδίσει χθες αυτούς από τη Λεμεσό τώρα με τον ΠΑΟΚ. Όχι, τον ΠΑΟΚ έχουμε. ΠΑΟΞΕΣ είναι δίπλα του παιδί. Ο Στέλιος είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, φίλε, τώρα ο Άρης έπαιζε όταν θα παίξει. Είπαμε για τον Άρη, φίλε. Τι να πούμε. Όταν θα παίξει ο ΠΑΟΚ, μιλάτε τον ΠΑΟΚ και με τον ΠΑΟΚ. Πολύ ΠΑΟΚ ράδιο έγινε εκεί. Εντάξει, ρε τρέγια, άμα έγινε ΠΑΟΚ ράδιο. Σε πήραμε χαμπάρι, να πούμε. Σε πήραμε χαμπάρι. Δεύτερη φορά δεν την πατάμε, ρε τρέγια. Εντάξει, τα μπανάκια, τρέγια. Εντάξει, μαυρίσαμε. Αύριο φεύγουμε. Αύριο φεύγεις. Πού πας, αν επιτρέπετε. Δεύτερο πόδι. Δεύτερο πόδι. Καλά δεύτερο να περάσεις. Δεύτερο πόδι βαθιά μέσα. Βαθιά. Τι έγινε, ρε. Τι να γίνει, ρε φίλε. Δεν μου λες. Ναι. Αυτός ο Ιντέγε καμιά ορολή μου ξέχει. Δεν μπορεί να κατουρίσει. Τι έπασε, ρε. Τα κρατάει τα τσίσα. για την τέταρτη αγωνιστική τα κρατάει. Για πες μας, ρε φίλε. Ναι. Τέταρτη αγωνιστική θα άκουσα πίστα νεφρά του πέστονα. σιγά ρε ανδρολόγια, σιγά. Να μας πει για τα μύδια που λέγαμε στην αρχή. Καλά σου λέει εσύ. Άκουγες στην αρχή Τάσο. Τι να ακούσα, θα είχε επέμβει. Θα είχε επέμβει. Λέγαμε για μύδια και πώς τα λέγανε τα άλλα. Γυαλιστερές. Γυαλιστερές. Διαβάζαμε για τον Καρεκλά.
Και λέγαμε, είχα εδώ μάθημα το Στέλιο για τα. Τι έγινε, Στελάκη, σε μαθήτευσε να με αλλάζει την κουβέντα. Όχι, όχι, καμιά σχέση. Όχι, όχι. Έτσι πάθαμε. Αυτό ο σατανά δίπλα εδώ πέρα πολύ ζημιά μα κάνει, να ξέρει. Θα πάρετε την πέρυσι. Εγώ τον έχω μάθει το Σακό, γιατί δεν τον έμαθα ακόμα. Είδε τι κακό είναι. Δεν κάνει τέτοια, να ξέρει. Τι κακό είναι, είδε άνθρωπο. Έπρεπε να πει. Το δοκάρι εκείνο, να σου πω. Καλά, ρε, δύο δοκάρια έχει ο Άρης. Εσύ το δοκάρι του τέτοιο είδε που έκλειψε, έκλειψε το δοκάρι και πήγε από πάνω. Αυτό είδε εσύ. Να έπαιρνε τον Μπρίγιοβιτς, να μην έπαιρνε. Καλά, ρε, συγγνώμη, Τάσο, αν θυμάμαι καλά, εσύ έλεγε ότι είσαι με τον Άρη και ότι οι βαθμοί και ο πρώτο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Φυσικά και είμαι με όλε τι ελληνικέ ομάδε για να φέρουμε βαθμού στην Ελλάδα. Αλλά στο... ο πρωταθλητή να παίρνει απευθεία τσάμπερ δεν σε κάποιο. Δεν θα γίνει αυτό. Άστο. Ξέχα, εδώ, δεν να μην γίνει. Εδώ λέμε, γιατί πρέπει, δεν μπορούμε να περάσουμε του Κύπριου. Εσύ αυτό που λε πρέπει να περάσουμε άλλε. Δέκατο έκτοσε, φίλε, το δέκατη θέση σε βγάζει. Η 12η βγάζει, δεν νομίζω. Να ορίστε, ο Ατρόμητος έκανε το καθήκον του. Τι λες ρε φίλε, συγκινηθήκαμε. Ο Ατρόμητος έκανε, φέρει βαθμούς ρε φίλε, τι να κάνουμε. Μπράβο, θα φέρουμε και εμείς. Εμείς και εμείς θα πού φέρουμε. Να φέρεις. Εσύ με αυτούς τους παγοπόλτες δεν μπορείς να κερδίσεις. Ναι. Πού θα φέρεις βαθμούς. Θα φέρεις εσύ με τον Άγιαξ, θα κάνεις δύο νίκες με τον Άγιαξ. Τι λέει, όταν σε λένε το ταβάνι του Αλωνού να πούμε είναι πέμπτη θέση για την Ελλάδα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Εσύ ο Σάββας και ο Σάββας και ο Σάββας. Πού είναι ο Σάββας, δε? Εγώ σε είπα ο Σάββας, ο Σάββας. Εγώ σε είπα κρίνονται όλοι εκ του αποτελέσματος. Κοιμήθηκε χθες. Κοίτα, εντάξει. Αυτός ο Τόνσο έπρεπε να βγει από το 30. Βλέπω το είδες το match τρέγε, εντάξει. Δεν το είδα, το άκουγα. Ναι. Καλά, στον Τόνσο Άρης, ισχύει αυτό που λέει. Αυτός ο Τόνσο έπρεπε να βγει από το 30 και τον έχει μέσα. Τον είδε τον άφησε 90 λεπτά. Ανέτοιμος. Μετά τα 60 έπαιζε με μπουκάλες οξυγόνο ο άλλος. Είπε ο Ιντέγε, είπε τέταρτη αγωνιστική θα είμαι έτοιμος. Το έκανε δήλωση μετά. Καλά και έβδομη αγωνιστική λέγατε πολλά. Πέρσι και ο μπαμπάς ο Πρίγκος το 82 δεν έκλεισε το στόμα του. Στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Στην Τούμπα παίζουμε, παίζουμε στο Χαριλάου. Στην Τούμπα δεν με κέρδισε τα δύο τελευταία μάτια, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πού να σε κερδίσω, δεν είχαμε βάρ. Ναι. Άμα είχαμε βάρ θα σε κέρδισε. Ενώ χθες άμα είχαμε βάρ δεν θα έπαιρνα το πέναλτι, έτσι. Ποιο πέναλτι. Ποιο πέναλτι λέει. Το πέναλτι, ρε. Καλά, δεν τρέπεσαι. Γιατί? Με την ΑΕΛ μεσού, ρε φίλε, παίζεις. Και ζητάς πέναλτι. Καλά, δεν είναι. Δηλαδή, αυτός έπρεπε να τους ρίξεις, όχι Σούγκαρσον, όχι Μούγκαρσον, όχι τον ένα τον άλλο, όχι μεταγραφάρες κάναμε, όχι πάμε για κύπελο σίγουρα. Την ΑΕΛ μεσού, δεν μπορεί να κερδίσει. Για 25 Ιουλίου είμαστε. Καλά, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν παίζαμε και με το μεγαθύριο την Μπάτε Μπόρισοφ και την άλλη, πώς λέει, τη Βίντι. Άμα παίξουμε με αυτούς θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι Μπάτε Μπόρισο. Ναι, όντως. Από αυτούς που ναι, και εσείς όμως τρεις κλάσεις καλύτερες. Και εσείς πολύ καλύτερες ήταν από αυτούς που έπαιξε. Και εσείς τους τρεις κλάσεις καλύτερες όμως. Δεν μπορείς τα μεγαθύρια αυτά την Μπάτε Μπόρισο και τη Βίντι να τους κάνει. Εγώ να σου πω και κάτι. Ναι, για πέσεις. Εγώ και να Μπάτε Μπόρισο 4 την έριξε πάντως πέρυσι. Σάσο, εκτός εδώ. Ναι, μία νίκη. Εγώ και να αποκλειστώ φέτος. Τι? Ακούγεσαι βαριά, ακούγεσαι κλείστον. Ωραία, ακούς τώρα. Α, τώρα ναι, τι έγινε. Λέει και να αποκλειστώ, λέω φέτος. Ναι. Αποκλειστώ από την ομάδα που πήγε τελικά Champions League πέρσι. Ναι. Από τον Άγιαξ. Ωραία, και τι να κάνουμε. Εσύ άμα αποκλειστείς από καμιά λέμε σώνα εδώ τι θα γίνει. Αυτό είναι, αυτό είναι ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν θα... κουνιούνται. Δεν θα αποκλειστούμε. Κύριε Τρέγε, παρότι το θέλεις, το καταλαβαίνω και εγώ θα το θέλω, αλλά δεν θα αποκλειστούμε. Έτσι λόγω. Ναι, αλλά τώρα βρώμα είναι μέσα στην Κύπρο. 2,63 το έχει Τρέγια, τον Άσο, ναι. Πας ποντέρνεις 100 ευρουλάκια και στο 8 που θα είναι 0-2 τελείωσες. Λες, δεν θέλω να παίξω στοίχημα. Τι δεν θέλω, να οικονομήσεις ρε φίλε. Να σχολιάσω, θέλω την αβάντα που χάθηκε από τον Άρη, είχε μια χρυσή ευκαιρία να πάρει στην πρόκληση. Μέσα στο κρυσάδι Βικελίδης με 18.000 ευρώ. Γελάς. Πόσα εισιτήρια κόψατε, ε? 8.000. Όχι, πόσα κόψατε, πες μας. Τι είμαι εγώ, είπα, καθάρισε είμαι. Έχω την ανακοίνωση για sold out. Ναι. Και 9,5 ώρα ακόμα πουλούσατε. Πού τα είδε, αυτά που είτε στα έκθυρα 4 τα άκουσες. Στα φωτογραφία, Okay, έχεις μέσα από την μπουτίκ του Άρη, ναι. Φωτογραφία. Πόσα εισιτήρια κόψατε. Δεν ξέρω ρε Τρέγια πόσα εισιτήρια, δήλωσε αφισβητής την ΠΑΕ Άρης Τρέγια. Γιατί όταν έλεγα εγώ για τον ΠΑΟΚ, έλεγες αφισβητής την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Φωτογραφικό υλικό υπάρχει. Τι φωτογραφίες, 9,5 ώρα τραβηγμένο ότι πουλάτε ακόμα εισιτήρια. Ωραία, δεν έγινε sold out. Δεν έγινε sold out, κανένα sold out δεν έγινε. Δεν πειράζει, κάνε μήνυση στην ΠΑΕ Άρης. Όχι, ρε φίλε, τι μήνυση ζητάμε, γιατί πρέπει να κάνουμε μήνυση. Απλά
απλά. Είναι λογικό μια ομάδα η οποία έχει να παίξει 8,5-9 χρόνια ευρώ. Ναι. Δεν έτσι, μπορεί να πει καλή κουβέντα. Δεν μπορεί. Λείπει 4 χρόνια σε άλλα σαλόνια. Όχι σε Βασίλη, δεν μπορεί. Δεν είναι λογικό να πάνε η φίλη του. Επαναστατεί κάθε πόρος του σώματός του. Και εγώ το ίδιο βέβαια, εντάξει, να λέω για την αλήθεια. Δεν μπορεί. Γιατί δεν συζητάμε λίγο λοιπόν, για το μάτς για τα όσα είναι. Καλά, ρε, σου είπα, δηλαδή, για το μάτς δύο ώρες μιλάμε. Δεν μιλήσω. Θα με συγχύσεις, ρε. Πήρες να με συγχύσεις 10 παρά 5. Έπρεπε να πάρω 9 και 5. Ναι, όντως. Τώρα πήρες 10 παρά. Ευτυχώς. Δεν προλάμε. Γλιτώνουμε. Γλιτώσαμε. Γλιτώσαμε. Για μένα. Μου ανέβω. Καλά, άμα ακούσεις Βασίλη, να ακούσεις τρέλια, μην το βγάζεις. Εντάξει. Δεν τον είπα το Βασίλη ότι λέει πάρα κάτω λόγια την εκπομπή. Κόφτη, κόφτη. Πώς λέει κόφτη για τα διαρκεία, κόφτη. Τάσο, το καινούργιο που πήραμε τον είδες πως είναι η γάμπα του. Ποιο να? Τον καινούργιο, τον εσύ, αυτόν τον Νιγηριανό. Το είδες φωτογραφίες, το πως είναι χτισμένος. Ναι, ναι, σαν μπράτσο bodybuilder είναι. Τρελιά. Τρελιά. Αυτό που πήρατε έχει λέει σε πόσα μάτς σε 5,5 χρόνια έχει 11-12 κόκκινες κάρτες και καμιά 150 κίτρινες. Να τον παίζουμε κόκκινες, δεν στείλουμε ακόμα. Πάντως, άμα σε κοιτάξει μια άσημα και είναι ψιλονύχτα, δεν φέρουν καλά οι προβολές, βρώμα η δουλειά. Ένα φόβο τον παίρνεις, να ξέρεις. Να ξέρεις, δεν έγινε τούνελ όπως κάθε φορά στην προπόνηση για την υποδοχή. Δεν ξέρω, αυτός έχει... Που κάνουν τούνελ και που τους βαράνε φάπες, αυτόν δεν τον έκαναν τούνελ για φάπες. Ξέρεις τι κοινό έχει με τη Χαλκιδική. Τώρα ξέρω, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Άσε ρε τρέγια. Και οι δύο έχουν τρία πόδια. Αυτό. Λοιπόν, κλείσω, πολύ τον ακούσαμε, Βασίλη. Κλείσω. Φιλιά, φιλιά. Καλά να περάσεις, γεια. Κλείσω τον Φέδων. Δεύτερη φορά δεν την πατάμε, ρε τρέγια. Εντάξει. Πώς την είδες τη δουλειά, τι μας πέρασε. Στο τέλος του έφυγε η φωνή. Γι' αυτό. Ναι, όντως. Από το διάβολο, έτσι. Και εγώ να πω την αλήθεια, 5 δευτερόλεπτα μετά του κατάλαβα το έπαιξα και λίγο κι εγώ. Λοιπόν, από το διάβολο, έτσι δεν είμαστε τρέλια. Εντάξει. Άντε, πάνε κάνε κανένα μπάνιο. Μίλησε γιατί εγώ πάρε, δεν πάρε και τα μπρατσάκια μαζί σου, κάνε ένα μπάνιο. Μίλησε γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί πέρσι φίλε με ξεφτύλησε. Ναι, εγώ βλέπει. Πώς λέω την αλήθεια, μα δεν λέω ψέματα, την αλήθεια λέω. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο τους στέλιο τους βασικούς υποστηρικτές. Με το πρώτο βασικό υποστηρικτή, Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Μάζδα, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Καθέστε να πάρω για μια ανάσα. Παραδοσιακή ψαροταβένα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς με ιστορία στη Θεσσαλονίκη από το 1938, Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Σοφούλη 76, δίπλα στο ΣΑΡΚ, γνωστή η διεύθυνση και πολύ γνωστό φυσικά και το μαγαζί, στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο, ρεζερβέ για τις κρατήσεις σας, για τα τραπέζια σας. 2310, να κάνετε κράτηση τραπέζιου, 2310-413-230, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 2310-413-230, η παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς διαθέτει το χώρο της και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, Στέλιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά, ήσουν ο καλύτερος έκτης παίκτης, επαναλαμβάνω έτσι. Πες για το σάρι, δεν σταλώ συνέχεια. Μην τρέπεσαι, μην είσαι ντροπαλός. Περιμένω να ολοκληρώσει, θα πούμε όλα. Ναι. Όλα στην ώρα. Ωραία, να, επίλογο. κάνε εσύ τον επίλογο και να πούμε και ποιο θα ακολουθεί. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ξανάρθει, δεν είναι βγάζει, μην νομίζει. Αρκεί να μην φύγει και εσύ διακοπές. Όχι, δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Τελειώνει η προετοιμασία, βέβαια. Έχουμε τα ευρωπαϊκά, έχουμε εδώ πέρα, είμαστε εδώ. Και φυσικά, εντάξει, όπως και ξέρετε, έχουμε το ανανεωμένο 3W. Ανακαινισμένο. Ανακαινισμένο, τελείως διαφορετικό. Είναι αναβαθμισμένο σε όλα τα επίπεδα. Ενημερωτικό set για τον ΠΑΟΚ, το www.paoktate.gr, όπου εκεί εγώ με ακόμα λίγα παιδιά σας ενημερώνουμε για όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου του Βορρά.
Ωραία. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, συμμετοχή και ακρόαση. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή, τέτοια ώρα, να πω την αλήθεια. Θα μου πεις, σιγά σιγά ξεκινάνε και τα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Με τον περισσότερο κόσμο να πηγαίνει Χαλκιδική, λογικό είναι. Εντάξει, και τόσο πολύ να μην ακούνε ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, αλλά θα μου πεις, το ραδιόφωνο πάντα είναι καλή συντροφιά για οποιονδήποτε. Πάρε, έτσι, όπου και να είσαι, όντως. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Πρώτο Θεό, τη Δευτέρα ξανά. Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη βερσιόν τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Στέφανος Σωτηρόπουλος και ο Διονύς και η άλλη εκλεκτή παρέα. Ήταν μεγάλη παρέα έξω, Βασίλη, έτσι. Ήταν μεγάλη παρέα. Λοιπόν, θα με το Midnight Express κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 1. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Καβαδία για την ηχοληψία. Πολύτιμο συνεργάτη για άλλη μια βραδιά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Καλά Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Καλώς.